Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε ως ομιλητή τον ομότιμο καθηγητή ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συντοπίτη μας, τον κύριο Χρήστο Τσολάκη. Η σημερινή εκδήλωση έχει ως συνδιοργανωτές τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Πιερίας, τη Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Πιερίας και το Λύκειο Ελληνίδων Κατερίνης. Χαιρετίζουμε τους εκπροσώπους όλων των φορέων που συνδιοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση. Για να γνωρίσουμε καλύτερα το σημερινό ομιλητή, θα ακούσουμε ένα βιογραφικό του σημείωμα, αλλά βέβαια δεν είναι ανάγκη να ακούμε λόγια. Το Χρήστο Τζολάκη τον ξέρουμε όλοι, γιατί έχει φιλοξενηθεί και άλλη φορά εδώ και φυσικά γιατί είναι ένας δικός μας άνθρωπος. Παρακαλώ πολύ λοιπόν να ακούσουμε το βιογραφικό του σημείωμα. Καλησπέρα και από μένα. Ο δικός μας Χρήστο Τσολάκης γεννήθηκε στη Μόρνα, σκοτεινά Πιερίας, το 1935. Αποφύτησε από το Γυμνάσιο Κατερίνης το 1952 ως αριστούχος. Την ίδια χρονιά εισήχθη στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου αποφύτησε το 1957 με το γενικό βαθμό άριστα. Είχε δασκάλους, μεταξύ άλλων, τους Εμμανουήλ Κρυαρά, Απόστολο Βακαλόπουλο, Νικόλαο Ανδριώτη, Ιωάννη Κακριδή και Λίνο Πολίτη. Το 1959, αφού περάτωσε τη στρατιωτική του θητεία, ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην ιδιωτική και στη δημόσια εκπαίδευση. Εργάστηκε αρχικά στο ιδιωτικό γυμνάσιο Νέα Εκπαιδευτήρια Βέρειας και το 1961 διορίστηκε στο γυμνάσιο Θηλαίων Βέρειας. Το 1963 μετατέθηκε στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου εργάστηκε επί 2 δεκαετίες. Παράλληλα, είχε και την ευθύνη της επιμέλειας του περιοδικού Χρονικά του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 1976 διορίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας μέλος των επιτροπών που σχεδίασαν και πραγμάτωσαν τη γλωσσική μεταρρύθμιση. Υπήρξε συνεργάτης του Υπουργείου Παιδείας για τη Μέση Εκπαίδευση στην εφαρμογή νέων μέτρων σε μία περίοδο καθοριστική για την ελληνική εκπαίδευση, τη μεταρρύθμιση του 1976-1978. Τα μέτρα αυτά αφορούσαν στη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας και της αρχαίας ελληνικής γραμματείας από μετάφραση. Την επόμενη χρονιά, μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας της Σουηδίας, δίδαξε στη Στοχόλμη σε Σουηδούς και ξένους εκπαιδευτικούς τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας. Στα επόμενα 2 χρόνια, με πρόσκληση των Πανεπιστημίων Λούντ της Στοχόλμης, δίδαξε θεωρία της γλώσσας και μεθοδική στις παιδαγωγικές σχολές του Μάλμε και της Στοχόλμης. Με επισκέψεις σε τοπικά σχολεία, ο Χρήστος Τσολάκης γνώρισε το επιμορφωτικό σύστημα της Σουηδίας και τις ιδιαιτερότητες του εκπαιδευτικού τους συστήματος. Τις γνώσεις αυτές αξιοποίησε αργότερα, οργανώνοντας τη συγγραφή βιβλίων για τους Έλληνες δασκάλους και μαθητές στη Σουηδία. Παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Κλασικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Λούντ υπό την αιγίδα του καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Στίνκ Ρούντμπεργκ. Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών των σπουδών ασχολήθηκε με επικούς και λυρικούς ποιητές, κείμενα της Αττικής περίοδου και μεταγενέστερα της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής εποχής. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ο Χρήστος Τσολάκης διορίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας μέλος της Επιτροπής που ρύθμισε το ζήτημα του μονοτονικού συστήματος της νεοελληνικής στην Επιτροπή Κρυαρά 1982. Τον Ιούνιο του 1982 αναγορεύτηκε διδάκτορ της φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με το βαθμό άριστα. Το θέμα της διατριβής του ήταν η πολυτυπία στο ρήμα της κοινής νεοελληνικής γλώσσας. Λογοτεχνία κατά τα έτη 1982-1989. Διορίστηκε διευθυντής σπουδών για το διάστημα 1982-1987. Επίσης δίδαξε στη Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης στο διάστημα 1987-1989.
Το 1983 διορίστηκε σχολικός σύμβουλος. Τον Ιούνιο του 86 εκλέχθηκε πανψηφί επίκουρος καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το 1983 εκλέχθηκε αναπληρωτής καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και καθηγητής στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Στο τελευταίο υπηρέτησε και ως πρόεδρος. Διετέλεσε διευθυντής του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης το 1993. Επίσης υπήρξε αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και πρόεδρος του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέσα στη συνολικότερη δράση του, ο Χρήστος Τσολάκης υπήρξε μέλος και πρόεδρος του Μορφωτικού Κέντρου Βέρειας 1960-1964. Από το 1964 υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Συντακτικής Επιτροπής του Τριμηνιαίου Ερευνητικού και Επιστημονικού Περιοδικού Φιλόλογος που εκδίδει ο Επιστημονικός Σύλλογος Αποφύτων της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και το οποίο ίδρυσε ο Ιωάννης Κακριδής. Από το 1996 είναι πρόεδρος του συλλόγου αυτού και υπεύθυνος έκδοσης του φιλολόγου. Έχει οργανώσει πλήθος εκδηλώσεων πολιτισμού, μορφωτικές επισκέψεις για τον εκπαιδευτικό κόσμο μέσα από το Σύλλογο του Φιλολόγου και συνέδρια για τη γλωσσική διδασκαλία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Επίσης προσκλήθηκε να διδάξει ως καθηγητής στην Αυστραλία και στην Κύπρο. Σημαντική υπήρξε η συμβολή του στην αναπροσαρμογή της μικρής νεοελληνικής γραμματικής του Μανώλη Τριανταφυλλίδη για τον οργανισμό εκδόσεων διδακτικών βιβλίων. Ακόμη ο Χρήστος Τσολάκης διευθύνει την εκδοτική σειρά «Παιδεία και γλώσσα», της οποίας έχουν εκδοθεί 5 τόμοι από τις εκδόσεις Βάνιας. Μεγάλο το βιογραφικό του κυρίου Τσολάκη. Να τα αφήσουμε τώρα, φτάνει αυτά. Τελειώσαμε κύριε Τσολάκη, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ και τις δυο για τις αγάπη σας και τον καλό το λόγο σας. Αυτά τα βιογραφικά δεν τελειώνουν, να τα τελειώνουμε κάποτε, να τα κόβουμε για να μπαίνουμε στην ομιλία μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Κορομπίλη, ευχαριστώ και το Συμβούλιο γιατί μου έκαναν την τιμή να με προσκαλέσουν ακόμα μια φορά εδώ για να μιλήσουμε μαζί για θέματα ζωτικά του χώρου μας. Ευχαριστώ ιδιαίτερως. Το θέμα μας είναι η γλώσσα και η ελληνικότητα των αρχαίων Μακεδόνων. Και είναι καυτό το θέμα διότι οι γείτονές μας, οι βόρειοι γείτονές μας προσπαθούν να αποδείξουν, προσπαθούσαν και προσπαθούν να αποδείξουν ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες δεν μιλούσαν ελληνικά, δεν ήταν Έλληνες. Τι ήτανε, ήταν Ιλλυριοί για αυτούς ή συγγενείς των Ιλλυριών. Το θέμα είναι ζωτικό, οι Έλληνες δεν το ξέρουμε, δεν ασχολούμαστε, εκείνοι ασχολούνται και έχουν γεμίσει τις βιβλιοθήκες του κόσμου με συγγράμματα τα οποία είναι πλαστά και περιέχουν πλήθος ψευδών. Έτσι παραπλανούν τους λαούς. Εγώ ξύπνησα γύρω από το θέμα αυτό όταν στη Σουηδία είδα εκεί στη Lärarhög Skolan του Πανεπιστημίου της Lund όπου εργαζόμουν, είδα στη βιβλιοθήκη συγγράμματα για τη Μακεδονία και ήταν όλα δικά τους, ούτε ένα ελληνικό. Και τα έλεγαν βέβαια όπως ήθελαν. Τότε έσπευσα να έρθω στην Ελλάδα, να πάρω υλικό, να δω το θέμα από κοντά, να το μελετήσω σε βάθος και σε έκταση και έκανα εκεί ομιλίες στο Πανεπιστήμιο της Λούντ στους καθηγητές και στους φοιτητές για την ελληνικότητα της Μακεδονίας, μια προσπάθεια να αλλάξω το κλίμα. Και από τότε ασχολούμαι αρκετά συστηματικά με το θέμα. Ως πρόεδρος του Συλλόγου των Φιλολόγων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και υπεύθυνος για την έκδοση του περιοδικού Φιλόλογος,
Έχω εκδώσει με τους συνεργάτες μου 4 τεύχη που αναφέρονται στην ελληνικότητα της Μακεδονίας. Αυτό είναι το 134, έχει απ' έξω τον Μέγα Αλέξανδρο. Αυτό είναι το 132, τα βιβλιοπωλεία πρέπει να τα έχουν, 134, 132, και αν δεν τα έχουν να τα φέρουν. Αναφέρονται σε ένα, επαναλαμβάνω, ζωτικό θέμα, το 132, έχει το Φίλιππο και τον Ιππέα τον Μακεδόνα. Αυτό είναι το 139, έχει μια ωραία ζωγραφιά από αρχαίο μακεδονικό τάφο, και αυτό είναι το 135, έχει δύο φωτογραφίες, δύο μεγάλων επιστημόνων Ελλήνων, του γλωσσολόγου Χατζηδάκη και του αρχαιολόγου Μανώλη Ανδρώνικου. Ο ένας με γλωσσολογικά επιχειρήματα και ο άλλος με τη σκαπάνη την αρχαιολογική απέδειξαν περιτράνως την ελληνικότητα της αρχαίας Μακεδονίας, της ελληνικής γλώσσας, την ελληνικότητα, ο Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκης είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας γλωσσολόγος και ένας από τους μεγαλύτερους του κόσμου. Έζησε το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Στα συνέδρια είχαν ειδική θέση για το Χατζηδάκη, ειδική έδρα για το Χατζηδάκη. Ο Μεγέ, ένας Γάλλος, και ο Χατζηδάκης ήταν οι κορυφαίοι της Ευρώπης. Αυτός λοιπόν μας έδωσε τα επιχειρήματα για την ελληνικότητα της γλώσσας των αρχαίων Μακεδόνων. Και ο Ανδρώνικος βέβαια με την ανακάλυψη και την αποκάλυψη του τάφου του Φιλίππου. Για αυτούς τους δυο εκδώσαμε αυτό το τεύχος και περιέχει το 135 αρχαιολογικά επιχειρήματα και ιστορικά και γλωσσολογικά. Τι λένε δηλαδή και πού τα στηρίζουν αυτά που λένε. Φίλες και φίλοι, οι γλώσσες των λαών ομαδοποιούνται ανάλογα με τη συγγένειά τους. Η ελληνική γλώσσα, παραδείγματος χάρη, ανήκει στην μεγάλη οικογένεια, στην μεγάλη ομοεθνία των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Σε αυτήν την ομοεθνία ανήκουν όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες εκτός από την Ουγγρική και την Φιλανδική. Η Ουγγρική και η Φιλανδική ανήκουν σε άλλη ομοεθνία, σε άλλη γλωσσική οικογένεια που λέγεται Ουραλοαλταϊκή, από τα Ουράλια και τα Αλτάια όρη όπου κατοικούσαν αυτοί οι λαοί. Σε αυτήν την Ουραλοαλταϊκή οικογένεια ανήκει και η Τουρκική και η Μογγολική, και σε αυτήν ανήκει και η Πρωτοβουλγαρική, αλλά εν συνεχεία οι Βούλγαροι αφομοιώθηκαν από τους Σλάβους. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες οικογένειες που καλύπτουν τον πλανήτη μας. Είναι η Σιμιτοχαμητική με τις αραβικές γλώσσες, η Νεγροαφρικανική με τις γλώσσες των Νέγρων, η Σινοθιβετική με τις γλώσσες των Κινέζων κλπ. Εμείς ανήκουμε στην Ινδοευρωπαϊκή. Ανήκουν, επαναλαμβάνω, όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες εκτός από εκείνες τις δύο, και η Περσική, η Ινδική, η Αφγανική, η Αρμενική, η Χετιτική, μια γλώσσα που δεν υπάρχει πια γιατί χάθηκε αυτός ο λαός μέσα στον χρόνο. Δηλαδή αυτή η οικογένεια στην οποία ανήκουμε ξεκινάει από τα παράλια του Ατλαντικού ωκεανού και από τα βόρεια παράλια, τα παράλια του Βόρειου Παγωμένου ωκεανού, και φτάνει η οικογένεια ως τα ανατολικά παράλια των Ινδιών. Μεγάλη οικογένεια. Εκεί ανήκει η ελληνική γλώσσα. Τι σημαίνει αυτό ότι ανήκει η ελληνική? Σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι λαοί έχουν κοινή καταγωγή. Προέρχονται από μια πρωτογλώσσα. Αυτή την οικογένεια να τη φανταστείτε σαν ένα δέντρο το οποίο βυθίζει τις ρίζες του στη Μεσόγειο θάλασσα και τεινάζει ψηλά τον κορμό
και τους κλόνους τους απλώνει σε Ανατολή, σε Δύση και σε Βορρά, όχι σε Νότο. Στην Αφρική δεν υπάρχουμε. Το δέντρο λοιπόν βυθίζει τις ρίζες στη Μεσόγειο, υψώνεται ο κορμός και οι κλόνοι φτάνουν, ως τις Ινδίες φτάνει ένας κλόνος. Ο Ινδοϊρανικός, με παρακλόναρα τις γλώσσες που συγγενεύουν μεταξύ τους. Άλλος κλόνος είναι ο Σερβικός, ο Σλαβικός και μάλιστα Βαλτοσλαβικός, με τις βαλτικές γλώσσες και τις σλαβικές. Άλλος κλόνος είναι ο Γερμανικός ή Τευτονικός, με τις γερμανικές γλώσσες. Εδώ και η Αγγλική και η Ολλανδική και η Δανέζικη και η Νορβηγική και η Σουηδική και η Τευτονική και η Γοτθική Αρχαία Γερμανική και η Νέα Γερμανική. Άλλος μεγάλος κλόνος είναι ο κλόνος των Ιταλοκελτικών γλωσσών, Ιταλικές γλώσσες και Κελτικές. Και εδώ έχουμε και τις Λατινογενείς γλώσσες, την Πορτογαλική, την Ισπανική, τη Γαλλική, τη Ρουμανική. Αυτό λοιπόν το δέντρο είναι και δικό μας, εδώ και η ελληνική γλώσσα. Ποια είναι η πρωτογλώσσα και πώς τη βρίσκουμε? Αν συνθέσουμε τις επιμέρους γλώσσες, βάλουμε κάτω αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, ινδικά και δούμε τις ομοιότητες και τις διαφορές, μπορούμε να φτάσουμε με αρκετές λέξεις βασικές στην πρώτη γλώσσα και να δούμε περίπου πώς ήταν η πρώτη γλώσσα. Ναι, αλλά αφού είχαν μια γλώσσα από την οποία γεννήθηκαν όλες αυτές οι γλώσσες, θα πει ότι είχαν όλη αυτή κοινή καταγωγή, είναι ξαδέρφια, είναι αδέρφια ή κάτι τέτοιο. Και πού κατοικούσαν? Εδώ έγινε από τους επιστήμονες μεγάλη συζήτηση. Είπαν ότι κατοικούσαν στις Ινδίες και από εκεί ήρθαμε εμείς εδώ. Είπαν ότι κατοικούσαν στην Αιγύπτου Ανατολή και από εκεί οι Ευρωπαίοι πήγαν προς τα επάνω και οι Ινδοί έφυγαν προς την Ανατολή. Είπαν ότι κατοικούσαν στη στέπα των Κυργυσίων, ανάμεσα στα Ουράλια και στην Κασπία θάλασσα, στην απέραντη στέπα των Κυργυσίων, και από εκεί κατέβηκαν οι Ευρωπαίοι προς την Ευρώπη και οι Ινδοί προς τις Ινδίες. Πάντως η τελευταία άποψη είναι ότι κατοικούσαν στην Ευρώπη. Όλοι αυτοί οι λαοί και οι Ινδοί κατοικούσαν στην Ευρώπη, πάνω στο γεωγραφικό τόξο το οποίο ξεκινάει, θυμηθείτε το χάρτη, από τα νότια παράλια της Βαλτικής, κατεβαίνει το γεωγραφικό τόξος της Άλπης, κατεβαίνει στον Αίνο, στα Βαλκάνια και γυρίζει ως τόξο, γυρίζει στον Εύξηνο Πόντο. Πάνω σε αυτό το τόξο θα πρέπει να κατοικούσαν, σύμφωνα με την τελευταία άποψη, όλοι οι λαοί αυτής της μεγάλης οικογένειας. Αυτή ήταν η κοιτίδα, ο τόξο Βαλτική, Άλπης, Έμος, Εύξηνος Πόντος. Εδώ ήταν και οι πρόγονοί μας, οι Έλληνες. Αυτή είναι μια θεωρία. Γιατί υπάρχει και άλλη θεωρία, η οποία λέει ότι οι Έλληνες ήταν γηγενείς από εδώ. Δεν κατέβηκαν από εκεί. Ήταν από εδώ. Και τα διάφορα ελληνικά φύλλα που κατέβηκαν, οι Ίωνες, οι Αχαιοί, οι Δωρείς κλπ. Από πού? Σύμφωνα με την πρώτη θεωρία κατέβηκαν από εκεί πάνω. Σύμφωνα με τη δεύτερη, μέσα από την Ελλάδα, από την Ήπειρο κατέβηκαν προς τα κάτω. Δεν θα λύσουμε τώρα τις διαφορές και δεν θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα παρά τόσο όσο μας χρειάζεται για να προχωρήσουμε στο κύριο θέμα μας. Οι Έλληνες λοιπόν, πριν από το 5.000 π.Χ., σύμφωνα με την πρώτη θεωρία, πλανήθηκαν στην Ευρώπη, αποκόπηκαν από τον κορμό των άλλων Ευρωπαίων και εγκαταστάθηκαν στις πεδιάδες του Δούναβη. Απέραντες οι πεδιάδες, απλώθηκαν οι Έλληνες και δημιουργήθηκαν οι διάφορες ομάδες. Και διαφοροποιήθηκαν και γλωσσικά. Εδώ οι Ίωνες, εδώ οι Αιωλοαχαιοί, εκεί οι Δωρείς, δηλαδή οι διαλεκτικές διαφορές των Ελλήνων γίνονται εκεί πάνω στις πεδιάδες τις απέραντες του Δούναβη. Και από εκεί κατεβαίνουν, σύμφωνα πάντα με την πρώτη θεωρία, τα διάφορα ελληνικά φύλλα. Και πρώτοι κατεβαίνουν οι Ίωνες το 2000 π.Χ., διασχίζουν τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία κλπ., την Στερεά Ελλάδα και εγκαθίστανται στην Αττική και στην Εύβοια
και από εκεί περνούν στις Κυκλάδες και από τις Κυκλάδες περνούν απέναντι στα κεντρικά παράλια της Μικράς Ασίας. Η Μίλητος, οι Κλαζομενές, ο Κολοφών, η Έφεσος, η Φώκια, μεγάλες ελληνικές αποικίες. 300 χρόνια μετά τους Ίωνες κατεβαίνουν οι Αιωλοαχαίοι. Περνούν τη Μακεδονία, εγκαθίστανται στη Θεσσαλία, εγκαθίστανται στη Ελλάδα και εγκαθίστανται στα βόρειο-δυτικά και βόρειο-ανατολικά παράλια της Πελοποννήσου. Και από τη Θεσσαλία περνούν στη Λέσβο, την καταλαμβάνουν και από εκεί στη Μικρά Ασία και εγκαθιστούν τις αποικίες τους στα βόρεια παράλια της Μικράς Ασίας. Το 1300 περίπου π.Χ. κατεβαίνουν και οι Δωρείς, που είναι το πιο πολεμικό ελληνικό φύλο. Αρκετοί από αυτούς εγκαθίστανται στη Μακεδονία και την Ήπειρο, οι άλλοι περνούν από τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, γιατί έχουν εγκατασταθεί οι Αιωλοαχαίοι, φτάνουν στην Πελοπόννησο και καταλαμβάνουν την νότιο-ανατολική Πελοπόννησο, την νότιο-δυτική και την νότια Πελοπόννησο. Λακωνία κλπ. Μεσσηνία, την νότια Πελοπόννησο. Από την Πελοπόννησο περνούν στην Κρήτη, σχεδόν γίνεται δωρική η Κρήτη και από την Κρήτη δημιουργείται ένα προγεφύρωμα με την Κο και τη Ρόδο και από εκεί στα νότια παράλια της Μικράς Ασίας με μεγάλη πόλη δωρική, την Αλικαρνασσό, την πατρίδα του Ηρόδοτου. Έτσι είναι ο ελληνισμός κατά την αρχαιότητα με τον ερχομό των Ελλήνων. Πριν από το 2000 εδώ υπήρξαν οι προέλληνες, οι οποίοι δεν έχουμε πιστικές αποδείξεις ότι ήταν Έλληνες, αλλά δεν έχουμε και αποδείξεις ότι δεν ήταν Έλληνες. Το θέμα συζητείται και θα συζητείται ως την ώρα που θα βρεθούν πιστήρια, τεκμήρια και αυτά δεν μπορεί να είναι άλλα από τη γραφή. Αν διαβαστεί η γραμμική Α, τότε θα φανεί ποιοι ακριβώς ήταν. Η άποψη, η επικρατέστερη είναι ότι αν δεν ήταν Έλληνες, ήταν εξάπαντος συγγενείς των Ελλήνων, διότι οι Έλληνες τους αφομοίωσαν εύκολα και τους αφομοίωσαν και γλωσσικά. Και πλήθος λέξεις προελληνικές πέρασαν στην ελληνική γλώσσα και τις έχουμε και εμείς σήμερα. Όλα τα νησιά του Αιγαίου έχουν ονόματα προελληνικά. Κρήτη, Χίος, Σύμβρος, Τένεδος, Κιάθος, Θάσος, ό,τι θέλετε, είναι όλα προελληνικά. Τα είχαν βαφτίσει εκείνοι, ήρθαν εδώ οι Έλληνες και πήραν τις ονομασίες. Και πλήθος άλλα τοπονύμια, Όλυμπος, προελληνικό. Άκουγα μια μέρα έναν εδώ από την Κατερίνη στην τηλεόραση να λέει Όλυμπος είναι από το Όλος Λάμπη. Αυτό είναι παρετυμολογία. Παρετυμολογία, δηλαδή ψευδής ετυμολογία. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει γιατί είναι προελληνικό τοπονύμιο, το οποίο δέχτηκαν οι Έλληνες. Και τα προελληνικά δεν μπορούμε να τα ετυμολογήσουμε γιατί δεν ξέρουμε τη γλώσσα. Η Λάρισα, η Μητός, η Φυσός, η Λυσός, Φεστός, Κνωσός. Τα τοπονύμια που τη λένε Σετός, Σεσός είναι προελληνικά. Σενθός, προελληνικό, Ζάκυνθος, Κόρινθος, Τύρινθος κλπ. Αλλά εμείς τα πήραν οι Έλληνες. Φυτονύμια πολλά, η Ελιά, η Δάφνη, το Σέλινο, ο Άνηθος, προελληνικά, που σώρονται μέχρι σήμερα, είναι ένα θαύμα. Δεν υπάρχει άλλη γλώσσα στον κόσμο που να σώζει τέτοιες λέξεις 4.000 χρόνια. Η ευκολία με την οποία τα θεονύμια, ονόματα θεών, Αφροδίτη, Άρτεμις, Ήρα, Ήφαιστος, Άρης, τι σημαίνουν ετυμολογικά, δεν ξέρουμε. Αφροδίτη λέει είναι από το βγήκε από τον Αφρό. Αυτό είναι παρετυμολογία, όπως ο Όλυμπος, ο Όλος Λάμπη. Είναι παρετυμολογίες αυτές. Δεν ξέρουμε τα ετυμολογίες, είναι προελληνικά. Ανδρονύμια, ονόματα ανδρών. Φυτονίδια, θεονύμια, ανδρονύμια, ατρεύς, πηλεύς, οδυσσεύς, αχιλεύς, αυτά που τελειώνουν σε εύς ήταν προελληνικά. Αυτά όλα, αυτόν τον πλούτο που είχαν οι προέλληνες, τον αφομοίωσαν οι Έλληνες. Ήταν ικανός λαός. Και όχι μόνο τον πλούτο των λέξεων, τον πλούτο της γλώσσας, αλλά και τον πλούτο του πολιτισμού.
τον αφομοίωσαν. Και από τη μίξη προελλήνων και Ελλήνων, και επαναλαμβάνω ότι οι προέλληνες κατά την άποψη τη δική μου ήταν Έλληνες ή συγγενείς των Ελλήνων, αλλιώτικα δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή η αφομοίωση, κλείνω την παρένθεση, τον αφομοίωσαν και έχουμε τον 5ο αιώνα π.Χ. από τη μίξη αυτών των πολιτισμών μια κορύφωση πολιτισμική μοναδική στην ανθρωπότητα. 5ο αιώνα π.Χ. δεν ξανάγινε. Ούτε η αναγέννηση φτάνει σε αυτή την κορύφωση. Τι κωμωδία, τι τραγωδία, τι ιστορία, τι ρητορία, τι φιλοσοφία, τι λυρική ποίηση, τι επική ποίηση, τι και τι δεν δημιούργησε ο Έλληνας τον 5ο αιώνα και αυτά. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ξένοι περισσότερο και καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, έτσι τοποθετήθηκαν οι Έλληνες. Οι Μακεδόνες στο ψητό. Οι Μακεδόνες είναι δωρείς. Είναι από αυτούς που κατέβηκαν τελευταίοι και κατέλαβαν το χώρο τον οποίο έχουμε και σήμερα οι Μακεδόνες. Εδώ, αυτός είναι, ήταν ο χώρος, ο σημερινός μας χώρος. Και ύστερα από τους Μακεδόνες και τους δωρείς ήρθε ένα άλλο φύλο Ινδοευρωπαϊκό, οι Θρακοϊλυριοί, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν βορείως των Μακεδόνων. Επαναλαμβάνω, ήρθαν οι Ίωνες, ήρθαν οι Ολαχοί, ήρθαν οι Δωρείς, ήρθαν οι Μακεδόνες που είναι Δωρείς, εγκαταστάθηκαν εδώ οι Μακεδόνες και έγιναν οι προφυλακές των Ελλήνων, προστατεύουν την Ελλάδα, όλους τους άλλους Έλληνες. Είναι οι πιο ακραίοι Έλληνες προς βοράν. Μετά από αυτούς έρχονται οι Θράκοιλυριοί, οι οποίοι εγκαθίστανται στο βόρειο χώρο μας, από τα ανατολικά παράλια της Αδριατικής έως τα δυτικά παράλια του Ευξήνου Πόντου, προς Ανατολάς οι Θράκες και προς Δυσμάς οι Ιλυριοί. Και ύστερα, 1000 χρόνια μετά τον Μεγαλέξανδρο, τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν τώρα πια, έρχονται και εγκαθίστανται στα βόρειά μας μέρη οι Σλάβοι, οι οποίοι Σλάβοι φτάνουν ως εκεί που είναι η σημερινή Βουλγαρία, ως εκεί που είναι η Σερβία, ως εκεί που είναι τα Σκόπια και πάνω και αφομοιώνουν οι Σλάβοι τους Ιλυριούς. Τους υποτάσσουν και σιγά σιγά τους αφομοιώνουν. Να τώρα το επιχείρημα των γειτόνων μας. Η ιστορία, λένε, των Ιλυριών είναι δική μας ιστορία, γιατί σμίξαν τα αίματά μας. Εμείς τους αφομοιώσαμε ή γίναμε πια ένας λαός. Οι Ιλυριοί, οι Μακεδόνες ήταν Ιλυριοί. Επομένως, όπως μας ανήκει, λένε οι Σλάβοι, η ιστορία των Ιλυριών, έτσι μας ανήκει και η ιστορία των Μακεδόνων. Επαναλαμβάνω, οι Σλάβοι υπέταξαν τους Ιλυριούς, τους αφομοίωσαν. Χάθηκε αυτός ο λαός σιγά σιγά. Ο συλλογισμός τους είναι πονηρός. Οι Μακεδόνες ήταν Ιλυριοί. Η γλώσσα τους δεν ήταν ελληνική, ήταν ηλυρική. Εμείς αφομοιώσαμε τους Ιλυριούς οι Σλάβοι, μας ανήκει η ιστορία των Ιλυριών, αλλά μας ανήκει και η ιστορία των Μακεδόνων, τους οποίους δεν προλάβαμε να αφομοιώσουμε, γιατί αυτούς τους κέρδισαν οι Έλληνες. Επομένως, ο Μέγας Αλέξανδρος γίνεται έτσι Σλάβος. Ο Φίλιππος γίνεται Σλάβος και η μακεδονική ιστορία είναι η δική τους ιστορία. Αυτά ισχυρίζονται. Και δεν σταματούν εδώ, αλλά ο Καζάροφ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας παλαιά, και ο διάδοχος του, ο Βλαντιμίρ Γεωργίεφ, δημιουργούν τη θεωρία του πανηλυρισμού. Που σημαίνει αυτή η θεωρία, ότι όλα τα φύλλα που ήρθαν εδώ, οι Ίωνες, γι' αυτό τα είπαμε, οι Αιωλοασιαίοι και όλοι οι πολιτισμοί που αναπτύχθηκαν στο Αιγαίο, ο Κυκλαδικός, Πρωτοκυκλαδικός, Μεσοκυκλαδικός, Ιστεροκυκλαδικός, ο Μινωικός πολιτισμός, ο Κρητομικηναϊκός πολιτισμός, όλοι αυτοί οι πολιτισμοί και όλα τα φύλλα
Είναι δημιουργήματα των Ιλλυρίων. Ήταν Ιλλυροί οι Ιόνες, δεν ήταν Έλληνες. Ήταν Ιλλυροί οι Ελοχοί, δεν ήταν Έλληνες. Ήταν Ιρικοί αυτοί οι πολιτισμοί. Αυτό λέγεται πανιλλυρισμός. Τα πάντα είναι Ιλλυροί, τα πάντα δημιούργησαν οι Ιλλυροί. Και οι Έλληνες, είναι, λέει, μια θλιβερή παρένθεση σε αυτήν την ιστορία, τη μόνιμη και στέρεη ιστορία των Ιλλυριών. Είναι οι Δωρείς οι Έλληνες, οι οποίοι ήρθαν και κατέστρεψαν τους πολιτισμούς που είχαν δημιουργήσει οι Ιλλυροί. Γιατί αυτή η άποψη υπήρχε, ότι εδώ με την κάθοδο των Δωρείων έχουμε καταστροφή πολιτισμών, που είναι λάθος. Είναι καταστροφής οι Έλληνες, οι Δωροί, και δεν είναι δημιουργοί. Αυτά, ξέρετε πότε άνθιζαν περισσότερο? Όταν οι γείτονές μας είχαν βλέψεις στη Μακεδονία, και πάντα είχαν. Και πίσω από αυτούς είχε βλέψεις στο Αιγαίο η Ρωσία. Έχουμε τον πανσλαβισμό. Όλα ανήκουν στους Σλάβους. Και η Ρωσία ήθελε ένα άνοιγμα προς το Αιγαίο. Γι' αυτό και ευνόησε τη Βουλγαρία με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου του 1878, και η Βουλγαρία πήρε τις Σέρες, πήρε τη Δράμα, κατέβηκε στο Αιγαίο η Βουλγαρία με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Η συνθήκη αυτή ακολούθησε τον πόλεμο που είχε γίνει μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, νικήθηκε η Ρωσία και επέβαλε τη βούλησή της η Ρωσία. Νικήθηκε η Τουρκία και επέβαλε τη βούλησή της η Ρωσία. Και έκανε τη Μεγάλη Βουλγαρία. Αυτό το είδαν οι σύμμαχοι, και τον ίδιο χρόνο, 1878, οργανώνουν το συνέδριο του Βερολίνου. Και εκεί στο συνέδριο του Βερολίνου παίρνει καθένας ό,τι του ανήκει, και η Βουλγαρία αποτραβιέται από τις χώρες αυτές. Δηλαδή είχαν πετύχει με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου να πραγματώσουν το όνειρό τους, δηλαδή να κατέβουν στο Αιγαίο. Εκείνο λοιπόν τον καιρό, για να έχουν θεωρητική και ιστορική βάση για αυτά που έκαναν με τις επιτυχίες τις πολεμικές, έπλασαν τη θεωρία πρώτη φορά του πανιλλυρισμού και τη θεωρία ότι οι Μακεδόνες ήταν Λυροί, εμείς αφομοιώσαμε τους Ιλλυρίους, μας ανήκει επομένως η Μακεδονία και κατεβαίνουμε. Δεν είναι των Ελλήνων, είναι δικιά μας. 1878 αρχίζει τότε το θέμα. Δεν είναι το Ελληνό. Και ο Χατζηδάκης τότε πολεμάει με γλωσσολογικά επιχειρήματα και πείθει την Ευρώπη ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Όμως εκείνο που συνέτριψε, ανέτρεψε την επιχειρηματολογία τους, ήταν η ανάγνωση της γραμμικής Β. Πριν πω για αυτήν, κάτι ακόμα που έχει σχέση με στρατιωτικά και πολιτικά γεγονότα. Το 1943 αυτή η θεωρία του πανιλλυρισμού, που είπαμε πρωτοδημιουργήθηκε το 1878 με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, αυτή η θεωρία αναζωπυρώνεται τώρα από τους Βουλγάρους. Γιατί οι Βούλγαροι έχουν κατέβει πάλι στη Μακεδονία. Συμμάχησαν με τους Γερμανούς, συνεργάστηκαν, και οι Γερμανοί τους έδωσαν άνοιγμα στο Αιγαίο. Η Δράμα ήταν η βουλγαρική κατοχή. Αυτό είναι ο λοιπόν ο Γεωργίευ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας, αναζωπυρώνει, ανανεώνει την παλιά θεωρία του πανιλλυρισμού. Αυτά τα εδάφη μας ανήκουν, γιατί είναι των Μακεδόνων, οι Μακεδόνες ήταν Λυροί, οι Λυροί ήταν δικοί μας, γιατί εμείς τους αφομοιώσαμε, άρα οι Μακεδόνες και η Μακεδονία μας ανήκει. Ποια είναι τα επιχειρήματά τους? Έδωσα το πλαίσιο. Ποια είναι τα επιχειρήματά τους? Πρώτο επιχείρημα. Ποια είναι τα επιχειρήματά τους? Να αποδείξουν ότι οι Μακεδόνες δεν είναι Έλληνες και ότι είναι Ιλλυροί. Πρώτο επιχείρημα. Ο Φίλιππος ονομαζότανε Βάρβαρος από το Δημοσθένη. Ο Δημοσθένης, ο τοπικιστής ρήτορ των Αθηνών,
πολεμούσε το Φίλιππο με τους περίφημους ολυνθιακούς και φιλιππικούς του λόγους. Εκεί λοιπόν στους λόγους, θυμάστε από τα σχολικά εγχειρίδια, ονομάζει βάρβαρο τον Φίλιππο. Ο βάρβαρος Φίλιππος, βάρβαρος Φίλιππος, κάθε τρεις και πέντε ονομάζει τον Φίλιππο βάρβαρο. Ιδού λένε οι Σλάβοι. Ο Δημοσθένης ονομάζει βάρβαρο τον Φίλιππο. Και βάρβαρος στα ελληνικά λένε σημαίνει αλόγλωσσος. Άρα ο Φίλιππος μιλούσε άλλη γλώσσα, γι' αυτό ο Δημοσθένης τον λέει βάρβαρο. Ένα επιχείρημα. Δεύτερο επιχείρημα. Ο Μέγας Αλέξανδρος σε ένα γλέντι, σε ένα συμπόσιο παρεξηγείται με τον φίλο του τον Κλήτο και έρχονται σε μια διαμάχη σκληρή. Ο ένας προσβάλλει τον άλλο, ο Κλήτος τον Αλέξανδρο, και από την οργή του ο Αλέξανδρος κάποια στιγμή, λέει ο Πλούταρχος, ο Αλέξανδρος, «Εβόα», φώναζε, «Μακεδονιστή καλών τους υπασπιστάς». Φώναζε μακεδονικά, στη μακεδονική διάλεκτο, καλώντας τους υπασπιστάς. Να λοιπόν, ότι ο Αλέξανδρος σε μια στιγμή οργής μίλησε τη μητρική του γλώσσα που είναι η μακεδονική. Το λέει ο Πλούταρχος. Δεύτερο επιχείρημα αυτό, ότι ο Αλέξανδρος είναι αλόγλωσσος και δεν μιλάει ελληνικά ή μιλάει παράλληλα και τα ελληνικά. Τρίτο επιχείρημα. Ο πρόπαπος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τον 5ο αιώνα π.Χ., κατέβηκε από την Πέλα κάτω για να πάρει μέρος στην Πελοπόννησο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκεί οι αντίπαλοι του, αυτός πήρε μέρος στους αγώνες με άρμα, οι αντίπαλοι του, οι αντιθευσόμενοι των Ελλήνων, λέει ο Ηρόδοτος, οι αντίπαλοι του, αυτοί δηλαδή που θα έτρεχαν με άρματα, τον κατήγγειλαν ότι αυτός δεν είναι Έλληνας, δεν μπορεί να πάρει μέρος στους αγώνες. Να λοιπόν και το τρίτο επιχείρημα. Το πρώτο ο Δημοσθένης που λέει το Φίλιππο Βάρβαρο, το δεύτερο ο Αλέξανδρος ο οποίος ευώα μακεδονιστή καλών τους υπασπιστάς, το τρίτο επιχείρημα το παίρνουν από τον Ηρόδοτο, διότι αμφισβητείται η ελληνικότητα του πρόπαπου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το τέταρτο επιχείρημα είναι καθαρά γλωσσικό αυτό. Οι Μακεδόνες, η γλώσσα μακεδονική, έχει β όπου οι άλλοι Έλληνες έχουν φ. Έχει δ όπου οι άλλοι Έλληνες έχουν θ. Έχει γ όπου οι άλλοι Έλληνες έχουν χ. Β αντί φ. Λένε Βίλιππος αντί Φίλιππος. Δ αντί θ. Λένε εδώσα αντί εθώσα, έθουσα. Έχει γ αντί χ. Λένε άγερδος αντί άχερδος, ένα χόρτο. Να το λέει. Μα η διαφοροποίηση. Αυτά είναι των Ιλλυριών. Επομένως οι Μακεδόνες είναι οι Ιλλυριοί. Αυτά είναι τα τέσσερα βασικά τους επιχειρήματα. Τι έχουμε να πούμε σε αυτά. Πώς μας τα ανέπτυξε ο Χατζηδάκης και εν συνεχεία ο καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ο Ανδριώτης, και όσοι άλλοι ασχολήθηκαν. Σήμερα ασχολούμαστε εμείς από τους επιστήμονες, εμείς που εκδίδουμε αυτό το περιοδικό, και κινήσαμε τη διαδικασία. Ήμουνα αντιπρόεδρος μιας επιτροπής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ήταν επιτροπή εκδόσεων και εισηγήθηκα να εκδώσουμε μια σειρά βιβλίων για τη Μακεδονία. Τα βιβλία αυτά να είναι ιστορικά, να είναι της τέχνης, να είναι του εμπορίου, να είναι της βιομηχανίας, να είναι της γεωργίας, να είναι της κτηνοτροφίας, ό,τι γίνεται στη Μακεδονία να εκδοθεί, είπα, σε 10 τόμους. Αυτό δεν προχώρησε βέβαια, ήταν ένα όραμα το οποίο συνάντησε δυσκολίες, χρειάζονται λεφτά και τα λεφτά δεν υπάρχουν, αλλά θα εκδοθεί αυτές τις μέρες ένας τόμος με εργασίες Ελλήνων επιστημόνων που αναφέρονται στα θέματα της αρχαίας Μακεδονίας. Πολλά πράγματα δεν έχουν κάνει οι Έλληνες. Η Αθήνα δεν πολύ δίνει σημασία στο θέμα αυτό. Αυτό έκανε πάντοτε να μην πολύ δίνει σημασία. Γιατί αν έδινε σημασία,
Αν έδιναν σημασία οι ελληνικές κυβερνήσεις, θα έπρεπε να είχαν διαμαρτυρηθεί, καταλαβαίνετε, ανοίγω μια παρένθεση και θα έρθω στα επιχειρήματα, θα έπρεπε να είχαν διαμαρτυρηθεί από το 1944 και ύστερα, όταν στις 2 Αυγούστου το 1944 ο Τίτο έκανε το ομόσπονδο κράτος των Σκοπίων και το ονόμασε Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας. Έπρεπε οι ελληνικές κυβερνήσεις να είχαν διαμαρτυρηθεί. Αλλά είπανε, όπως κάνουμε πάντοτε, αυτό είναι εσωτερική υπόθεση της Γιουγκοσλαβίας, γιατί υπήρχαν και άλλα ομόσπονδα κράτη, η Σερβία και λοιπά, η Κροατία, ήταν και ένα από αυτά τα ομόσπονδα και αυτό το έκτο ομόσπονδο κράτος. Και ακόμα δεν διαμαρτυρήθηκαν, γιατί ο Τίτο ήταν το αγαπημένο παιδί των Αμερικάνων της Δύσης, δεδομένου ότι είχε αποσκυρτήσει από τη Ρωσία, από τη Σοβιετική Ένωση και το μπλοκ το Ανατολικό και ήτανε χαϊδεμένος, δεν ήθελαν να τον δυσαρεστήσουν. Όχι ότι δεν έγιναν συζητήσεις, έγιναν συζητήσεις αλλά δεν επιμείναμε. Αν τότε επιμέναμε το πράγμα θα ήταν εύκολο. Αφέθηκε και αυτοί που γεννήθηκαν τώρα εκεί σε αυτόν τον χώρο λένε ότι είναι Μακεδόνες γιατί έτσι μεγάλωσαν. Και βλέπετε ότι πολλαπλασιάστηκαν οι δυσκολίες. Έχω γράψει ένα αρθρίδιο που δημοσιεύτηκε σε αυτό το φύλλο 139 και θα ήθελα, μικρό είναι, να το ακούσετε σε αυτήν την παρένθεση, όπου τους τα λέω και τους Αμερικάνους και τους δικούς μας με τον τρόπο τον ελληνικό. Στις 2 Αυγούστου 1944 διαπράχθηκε μέγα έγκλημα σε βάρος του ελληνισμού, ιδρύθηκε από τον Τίτο ως έκτο ομόσπονδο κράτος της Γιουγκοσλαβίας, το κράτος των Σκοπίων, με την ψευδόνυμη ονομασία Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό σημαίνει ότι ο αδίστακτος στρατάρχης έβαλε τορπίλη στα Βαλκάνια, προσθέτοντας στα πολλά και ποικίλα τους προβλήματα ένα ακόμα. Έβλεπε, αντιλαμβάνεστε, μακριά ο Τίτο αποσιοποιητικά. Τη συνέχεια εκείνης της πράξης του τη ζούμε σήμερα 60 τόσα χρόνια. Ο Νίμιτς αυτές τις μέρες ξανάρχεται πάλι για να συζητήσει με την Επιτροπή την ονομασία. Το θέμα δηλαδή είναι επίκαιρο. Οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν αντέδρασαν. Είπαν, είναι εδώ δημοσιευμένα αυτά. Είπαν και λένε κάποιοι πολιτικοί μας εσωτερικό θέμα της γειτονικής χώρας. Άλλωστε οι καιροί διαγράφονταν χαλεποί. Ο κόσμος ήταν διηρημένος σε στρατόπεδα, η Δύση, ο ελεύθερος λεγόμενος κόσμος, αμερικανοκρατούμενη από τη μια, η Ανατολή, σοσιαλιστικές χώρες ή κατάλληλους σιδηρούν παραπέτασμα, σοβιετοκρατούμενη από την άλλη. Ανάμεσά τους ο στρατάρχης Τίτο, το χαϊδεμένο παιδί των Αμερικανών. Ποιος να τον δυσαρεστήσει και ποιος να υψώσει φωνή στην ηγέτιδα δύναμη. Σιωπήσαμε, συρθήκαμε, το έγκλημα δευτέρωσε. Σήμερα βέβαια, Τριτών, πλανητάρχησα τώρα ή πάλι ποτέ κρατέα Αμερική, αναγνωρίζει στα κρυφά, στα φανερά, ως Μακεδονία, τον όθο συνοθήλευμα του Τίτο, ασεβώντας προς κάθε έννοια ηθικής και δικαίου. Βλέπει και αυτή η Αμερική, αντιλαμβάνεστε, μακριά. Το ψευδόνυμο προτεκτοράτο των Σκοπίων θα υπηρετήσει καλύτερα από κάθε άλλο λαό τα πολιτικο-οικονομικά της και τα άλλα της γεωστρατηγικά συμφέροντα στη Βαλκανική. Για Μακεδονία να μιλούμε τώρα και για αλήθειες ιστορικές, δεν τους ενδιαφέρουν αυτά. Όχι μονάχα τους Αμερικάνους, ούτε τους Ευρωπαίους. Η ανθρωπότητα σήμερα είναι βάρβαρη. Αν πάσχουμε, δεν πάσχουμε γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Χρήματα υπάρχουν όσα δεν υπήρξαν ποτέ. Αλλά τα χρήματα αυτά τα έχουν οι βάρβαροι και τυραννούν τους λαούς και τους ίδιους τους Αμερικάνους, αυτοί που έχουν τα χρήματα οι κρατοί, τους χορεύουν στο ταψί. Εδώ υπάρχει ο βαρβαρισμός και η έπαρση και η ίηση των λαών. Είναι υποχείρη των ισχυρών του χρήματος. Αυτό είναι αλήθεια πια. Φάνηκε και φαίνεται
στο πείραμα το ελληνικό. Μας οδηγούν στη φτώχευση και στην κατάντια για να εισπράξουν τα χρήματα που μας δάνεισαν. Εδώ όμως υπάρχουν και δικά μας λάθη, αλλά αφήστε το. Σήμερα βέβαια τριτώνει. Πλανητάξα τώρα, υπάλε ποτέ, κρατιά Αμερική και λοιπά, σας το διάβασα. Ωστόσο, η ευθύνη, φίλες και φίλοι, πέφτει βαριά στις πλάτες των ελληνικών κυβερνήσεων που πήραν μετά το 1944 τις τύχες αυτής της πατρίδας στα χέρια τους. Σχεδόν καθυλώθηκαν στην απραξία. Και δεν το λέμε από διάθεση κριτική ή σοβινιστική, μακριά από μας, ότι δεν προάγει τον άνθρωπο και τον πολιτισμό του. Από πόνο το λέμε, από αίσθημα δικαίου και από χρέος προς την ιστορία, την ανθρωπότητα και τον καθολικό της προορισμό. Δεν αδρανίσαμε απλώς, γίναμε συνένοχοι με τον Τίτο, διότι δεν προστατέψαμε τον πολιτισμό, τον δικό μας πολιτισμό και του κόσμου. Οι ελληνικές κυβερνήσεις και εμείς όμως, η ευθύνη φτάνει ως εμάς, γίναμε συνένοχοι, διότι είχαμε χρέος και είχαν χρέος να προστατεύσουν τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός αυτός είναι ελληνικός. Έπρεπε να τον προστατεύσουν τον πολιτισμό. Δεν μόνο τον σφετερίζονται οι Σλάβοι. Εμείς θέλουμε να είμαστε σύμμαχοι με τους Σλάβους. Και με τους Σκοπιανούς θέλουμε να είμαστε σύμμαχοι. Δεν εξάπτουμε τον φανατισμό. Αλλά η συμμαχία και η φιλία πρέπει να στηρίζεται στη δικαιοσύνη. Εδώ καταστρατηγείται ένας πολιτισμός. Και εδώ είναι και η ευθύνη της ανθρωπότητας, της λεγόμενης πολιτισμένης ανθρωπότητας. Δηλαδή, όφιλε τον πολιτισμό αυτόν που ανήκει στην ανθρωπότητα πια να τον προστατεύσει. Δεν κινήθηκε όμως, παρά μια ομάδα επιστημόνων πριν από λίγους μήνες, κάπου 250, οι οποίοι υπέγραψαν ένα κείμενο, καλό κείμενο, το οποίο έστειλαν στον Ομπάμα και του είπανε να πάρει θέση. Οι Αμερικάνοι όμως δεν τα καταλαβαίνουν τα θέματα αυτά. Και διότι δεν γνωρίζουν ιστορία, δεν διδάσκεται πια η ιστορία στον κόσμο σήμερα. Αλλά και διότι πάνω απ' όλα βάζουν τα γεωπολιτικά τους συμφέροντα. Ότι κάθε φορά τους συμφέρει, αυτό τους οδηγεί. Αυτό είναι ο φάρος και αυτό τους κατευθύνει. Το ότι η ανθρωπότητα σήμερα δεν ξέρει ιστορία, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ποιος λογαριάζει την ιστορία, ποιος νοιάζεται για την ιστορία, η Ελλάδα νοιάζεται για την ιστορία. Πριν από λίγους μήνες, στο Υπουργείο Παιδείας έβγαλε ένα σκαρίφημα στο διαδίκτυο και έκανε την ιστορία μάθημα προαιρετικό. Τα υποχρεωτικά μαθήματα ήταν τρία. Η γυμναστική, η γλώσσα και η ξένη γλώσσα. Η γλώσσα, η ελληνική και η ξένη γλώσσα. Το σκαρίφημα δεν τόλμησε να το υπογράψει. Είναι αυτό το Υπουργείο το σημερινό. Όχι ότι τα άλλα ήταν καλύτερα, τα πριν των άλλων κυβερνήσεων. Είναι ίδιοι όλοι τους στα θέματα αυτά. Στα θέματα αυτά. Σκαρίφημα όπου η ιστορία καταρακώνεται. Να σβήσουμε την ιστορία. Ποια είναι η προοπτική τους. Τι σκέφτονται, γιατί το πάνε εκεί να σβήσουν την ιστορία. Για να ηρεμήσουν οι λαοί. Να σβήσουμε την ιστορία, να μην θυμούνται οι λαοί, δηλαδή να σβήσουμε τον πολιτισμό. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε και την ιστορία και να θυμόμαστε τον πολιτισμό και να τον ζούμε και να είμαστε αγαπημένοι οι λαοί. Μπορούμε. Δεν είναι να σβήσουμε την ιστορία για να αγαπηθούν οι λαοί. Οι λαοί θα αγαπηθούν αν αποκτήσουν παιδεία. Δηλαδή αν σκύψουμε σε αυτά που κάναμε και εμείς και οι Τούρκοι, για να αναφέρω το παράδειγμα της Τουρκίας, και κλάψουμε πάνω στις σφαγές. Και μας έσφαξαν και σφάξαμε στον πόλεμο. Λοιπόν να κλάψουμε όλοι μαζί, Έλληνες και Τούρκοι, και να πούμε όχι πια πόλεμος. Έτσι αλλάζουν οι λαοί. Θυμηθείτε το πιο πολεμικό βιβλίο του κόσμου, είναι η Ιλιάδα του Ομήρου. Πώς τελειώνει. Κλαίνε μαζί οι δύο αντίπαλοι, ο Πρίαμος και ο Αχιλλέας. Ο Αχιλλέας τον Πάτροκλο, το φίλο του. Ο Πρίαμος το γιο του. Που πηγαίνει ο Πρίαμος στη σκηνή του Αχιλλέα να πάρει τον Έκτορα
και εκεί οι δύο αντίπαλοι θρηνούνε μαζί. Αυτό διδάσκει ο Όμηρος. Όχι πόλεμος. Αυτό διδάσκει η Ιλιάδα. Δεν είναι πολεμικό βιβλίο, είναι αντιπολεμικό βιβλίο. Και έτσι πρέπει να το διδάσκουμε στα σχολεία. Λοιπόν, ο θρήνος πάνω στις συμφορές που δημιουργήσαμε και μας δημιούργησαν θα φέρει τη μεταμέλεια των λαών. Και έτσι δεν θα ξανακάνουν πια αυτά για τα οποία κάποτε ντρέπονται. Να πονέσουν, μέσα από τον πόνο αναδύεται η αρετή. Δεν είναι να τα κουκουλώσουμε, δεν είναι να τα αφανίσουμε, δεν είναι να σβήσουμε το παρελθόν, δεν είναι να σβήσουμε την ιστορία, όπως επιχείρησε το Υπουργείο Παιδείας να κάνει, αλλά επιτηθήκαμε μέσα από τις σελίδες αυτές και εμείς, ο Σύλλογος Φιλολόγων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων στην Αθήνα και άλλοι, και τα πήρανε πίσω. Και τώρα πάλι έχουν υποβαθμίσει την ιστορία. Την έχουν κάνει ένα δύο και η μία ώρα είναι τοπική ιστορία. Και τι θα προλάβουν σε μία ώρα να κάνουν από την ελληνική και την παγκόσμια ιστορία, αφού κάνουν τη μία. Είναι η μανία τους να σβήσουν την ιστορία. Και η τακτική των Αμερικάνων είναι αυτή. Να σβήσουν οι εθνότητες στα Βαλκάνια, αυτό θέλουν τώρα και αυτό προπαγανδίζουν. Και έχουν εκδώσει 4 τεύχη, τα οποία έχουν γράψει επιστήμονες σε εισαγωγικά Έλληνες, Σέρβοι, Τούρκοι, Βούλγαροι κλπ. Που αναφέρονται στην ιστορία των Βαλκανίων. Ένα τετράτομο το έχω και το έχω διαβάσει. Λοιπόν, τι κάνουν εκεί. Σβήνουν το παρελθόν και λένε ότι οι λαοί Βαλκανικοί αναδύθηκαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σαν να μην υπήρχαν Έλληνες πριν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σαν να μην υπήρχαν Σέρβοι πριν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αναδύθηκαν τώρα. Και πάνε να τα, όλα αυτά να τα σβήσουν για να γίνει ένας πολτός στα Βαλκάνια και τον πολτό αυτόν να τον χειρίζονται όπως θέλουν αυτοί προκειμένου να υπηρετούνται τα δικά τους τα συμφέροντα. Πίσω λοιπόν από αυτά παίζονται φοβερά παιχνίδια. Λοιπόν, ας ξαναγυρίσουμε. Κλείνω αυτή την παρένθεση που έκρινα ότι είναι αναγκαία. Ποια είναι τα επιχείρηματά μας. Παίρνουμε το πρώτο. Ο Δημοσθένης λέει τον Φίλιππο βάρβαρο. Η λέξη βάρβαρος στα αρχαία ελληνικά, ανοίξτε φίλες και φίλοι, όποιο λεξικό θέλετε, δεν έχει μονάχα τη σημασία του αλόγλωσσος, έχει και τη σημασία του απολύτιστου. Και με αυτήν τη σημασία χρησιμοποιεί τη λέξη βάρβαρος ο Δημοσθένης. Γιατί πίστευε ότι οι Μακεδόνες είναι απολύτιστοι. Άλλωστε δεν ήξεραν πολλά πράγματα για τους Μακεδόνες. Ήταν μακριά η Μακεδονία. Απολύτιστος. Και αυτό αποδεικνύεται από χωρία ότι η λέξη βάρβαρο σημαίνει τον απολύτιστο. Λέει ο Θουκυδίδης «Ου βάρβαροι χάονες». Οι χάονες, ένα ελληνικό φύλλο, δεν είναι βάρβαροι. Μα οι χάονες είναι Έλληνες, μιλούν ελληνικά. Ή τους λέει βαρβάρος. Μα τους λέει απολύτης, τους νομίζει απολύτης τους. Να η άλλη σημασία της λέξης βάρβαρος. Λέει ο Ιγίσανδρος, ένας ιστορικός του 3ου αιώνα π.Χ. Πότερα βαρβαρότεροι την χάνουσιν όντες. Θεταλή ίδιωτη. Ποιοι τυχαίνει να είναι πιο βάρβαροι, οι Θεσσαλοί ή ίδιωτη. Δηλαδή πιο απολύτιστοι. Γιατί οι Θεσσαλοί ήταν Έλληνες, δεν τους αμφισβήτησε ποτέ κανένας. Οι Ιδιωτοί ήταν Έλληνες, δεν τους αμφισβήτησε ποτέ κανένας. Άρα, να, η δεύτερη σημασία του απολύτιστου. Με αυτήν τη σημασία ονομάζει το Φίλιππο. Άλλωστε, όσες φορές ο Δημοσθένης ήρθε στη Μακεδονία και ήρθε δύο φορές με αντιπροσωπείες των Αθηναίων, δεν χρειαζόταν διερμηνέα. Μιλούσε απευθείας και με τον Φίλιππο και με όλους τους άλλους. Στα συνέδρια που κάνουν για να καλμάρουν τα πράγματα και να βρουν μία λύση στους πολέμους. Δεν αναφέρεται πουθενά κανένας διερμηνέας. Ώστε λοιπόν αυτό το επιχείρημα είναι σαχλό. Το δεύτερο. Ο Μέγας Αλέξανδρος ευώα Μακεδονιστή. Να λέει η άλλη γλώσσα. Δεν είναι άλλη γλώσσα. Είναι τα μακεδονικά. Είναι άλλη διάλεκτος ελληνική. Όπως ένας άλλος θα ευώα αιωλιστή, που θα μιλούσε αιωλικά, ένας άλλος θα ευώα ιονιστή,
που θα μιλούσε ιωνικά, ένας άλλος που θα εδώ αδοριστεί που θα μιλούσε δωρικά, ένας άλλος που θα εδώ ποντιακά, υπηρώτικα, κριτικά, κυπριακά. Έτσι και ο Μέγας Αλέξανδρος μίλησε το ιδίωμα, τη διάλεκτο, τη μακεδονική πάνω στην οργή του. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις της οργής πράγματι μιλούμε την μητρική μας γλώσσα, την διάλεκτό μας. Σαν να έχουμε έναν στρατηγό μέσα στη μάχη που είναι υπηρώτης και να τα πει υπηρώτικα στα παλικάρια του μέσα στον καπνό και στη φωτιά της μάχης. Αυτό ήτανε. Άλλωστε, αυτή η φράση, προσέξτε το, «Εβώ αμακεδονιστή καλών τους υπασπιστάς» ήταν ένα σύνθημα που είχαν οι αρχαίοι Μακεδόνες και το οποίο χρησιμοποιούσαν σε κρίσιμες στιγμές για να συνεγείρουν το στράτευμα. «Εβώ αμακεδονιστή» ήταν σύνθημα και ήταν στη μακεδονική διάλεκτο, σε δωρική, το οποίο χρησιμοποιούν σε κρίσιμες στιγμές, δηλαδή όταν φαινόταν ο εχθρός και έπρεπε να κάνουν την επίθεση, έπρεπε να συγκεντρωθεί ο στρατός να συνταχθεί για να προχωρήσει. Σε αυτές τις δύσκολες, τις κρίσιμες στιγμές πετούσαν αυτό το σύνθημα. Και το σύνθημα φυσικά ήταν στα μακεδονικά, γιατί είχε να κάνει με Μακεδόνες στρατιώτες. Το τρίτο, ο Αλέξανδρος ο πρώτος, όπως είπαμε του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πράγματι κατέβηκε στην Ολυμπία και ζήτησε να πάρει μέρος στους Ολυμπίκους Αγώνες. Οι αντίπαλοι του τον αμφισβήτησαν. Λέει, των Ελλήνων είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και όχι των Βαρβάρων. Εδώ σταματούν οι φίλοι μας. Γιατί παρακάτω η Ελλανόδικος Επιτροπή συνεδριάζει και κρίνει ότι ο Αλέξανδρος είναι Έλληνας και ο ίδιος αποδεικνύει ότι είναι Έλληνας. Και παίρνει μέρος. Και έρχεται πρώτος μαζί με έναν άλλον στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο άρμα. Αυτό δεν το λένε. Ακούστε τον Ηρόδοτο και μην ακούτε εμένα. Ακούστε τον Ηρόδοτο που μιλάει για αυτό το γεγονός που σας ανέφερα. Ακούστε τον Ηρόδοτο που μιλάει εδώ και 2.500 χρόνια. Και μιλάει ο Ηρόδοτος για την ελληνικότητα των Μακεδόνων χωρίς να έχουν φανεί στον ορίζοντα οι Σλάβοι. Είμαστε στο 500 π.Χ. Λέει για τους Μακεδόνες. Ακούστε στα αρχαία και το μεταφράζω. Έλληνας δε είναι τούτους, τους Μακεδόνες, τους αποπερδεί και ο γεγονότας. Αυτή λέει είναι Έλληνες, λέει ο Ρώτος. Τι λόγο είχε να πει ο Ηρώδοτος στην Έλληνες. Τους αποπερδίκε ο γεγονότας και κατάγονταν αυτοί από τον Περδίκα. Ο Περδίκας είναι γενάρχης, γιος του Ηρακλή ο Περδίκας. Κατάπερ αυτή λέγουση. Καγώ ούτω την χάνω επιστάμενος, καθώς αυτοί λένε οι Μακεδόνες. Είναι Έλληνες. Το λένε αυτοί. Καθώς λένε κατάπερ αυτή λέγουση, καθώς αυτοί το λένε, και εγώ ούτω την χάνω επιστάμενος και εγώ έτσι τυχαίνει να ξέρω καλά. Επίσταμε σημαίνει ξέρω καλά, επιστήμη. Επίσταμε, επί, ίσταμε, επί. Στέκομαι πάνω από ένα πράγμα και όταν στέκομαι πάνω από ένα πράγμα το κατακτώ, το ξέρω καλά. Και εγώ έτσι ξέρω καλά, λέει επιστάμενος, δεν λέει και ένα άλλο ρήμα. Ο Ηρόδοτος. Κατάπερ αυτή λέγουση και εγώ ούτω την χάνω επιστάμενος. Και συνεχεία. Και δι και εν τη σιώπιστε λόγηση αποδέξω ως εις οι Έλληνες. Και σ' όσα θα πω λέει παρακάτω, θα αποδείξω ότι αυτοί είναι Έλληνες, προς δε και οι των εν Ολυμπίοι διέποντες αγώνα Ελλήνων ούτω έγνωσαν είναι. Γιατί λέει και αυτοί οι οποίοι οργάνωναν τους αγώνες στην Ολυμπία έτσι αποφάσισαν ότι οι Μακεδόνες είναι Έλληνες. Αυτό λοιπόν που είναι εναντίον τους το παίρνουν και το διαστρέφουν. Το παρουσιάζουν σε ένα σημείο και την αλήθεια την αποσιωπούν από εκεί και ύστερα. Ακούτε, Αλεξάνδρου Γαρ αεθλεύειν ελωμένου και καταβάντος επ' αυτό τούτο, όταν ο Αλέξανδρος, ο παλαιός, ο παππούς, θέλησε να πάρει μέρος, να αθλήσει, να αθληθεί και αυτό να πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες
και κατέβηκε κάτω στην Ολυμπία γι' αυτό, οι αντιθευσόμενοι Ελλήνων, οι αντίπαλοι του, από το ρήμα θέο, αντιθέω, αντιθεύομαι, τρέχω παράλληλα, οι αντίπαλοι του στο τρέξιμο, όχι όλοι, αλλά οι αντίπαλοι του στο τρέξιμο, ήθελαν να τον βγάλουν στην άκρη. Οι αντιθευσόμενοι Ελλήνων, όχι όλοι, έξεργον μην τον εμπόδιζαν. Φάμενοι ου βαρβάρων αγωνιστέων είναι τον αγώνα. Τον εμπόδιζαν λέγοντες ότι σε αυτόν τον αγώνα τον Ολυμπιακό δεν παίρνουν μέρος οι βάρβαροι, αλλά Ελλήνων. Αλέξανδρος δε η απέδειξε ως η Αργίος εκρίθητε είναι Έλλην. Ο Αλέξανδρος απόδειξε ότι είναι Αργίος, οι Μακεδόνες ήταν Αργοί που ανέβηκαν προς τα εδώ, έκαναν πορείες, ότι είναι Έλληνας και αγωνιζόμενος στάδιον συνέπιπτε το πρώτο και αγωνίστηκε σε αγώνα σταδίου και με τον πρώτο ήρθε στην ίδια γραμμή. Ταύτα μενήν ούτω και γέντο, αυτά λέει έτσι έγιναν. Αλλά και σε άλλα χωρία ο Αλέξανδρος μιλάει και λέει Μακεδόνες όλους τους Έλληνες τους δωρείς. Είναι συγκινητικό, ακούστε. Το δε λέει Μακεδνών γένος πολυπλάνη τον κάρτα. Πολύ ταλαιπωρημένο, περιπλανήθηκε πολύ πάνω στο χώρο μας. Επιμέγαρα Δευκαλίωνος, στην εποχή του Δευκαλίωνα, του βασιλέα, είκε γίν την Φθιώτιδα, κατοικούσε στη Φθιώτιδα, στην Φθιώτιδα, Φθιώτης. Επί δε δώρου του Έλληνος, την υποτινώσαντε και τον ούλυμπον χώριν. Την εποχή του δώρου του Έλληνος, κατοικούσανε εδώ κοντά, νοτίως του Ολύμπου και του Κισάβου. Καλεωμένην εις τη Αιήτην την χώριν, εις τη Αιώτιδα λεγόταν αυτή η περιοχή. Εκδέτης εις τη Αιήτιδος ως εξανέστη υποκαδμίων και από την εις τη Αιώτιδα καθώς ξεσηκώθηκε, διώχτηκε από τους καδμίους, είκε εν Πίνδο, κατοικούσε στην Πίνδο, Μακεδνών καλεόμενων. Κατοικούσε στην Πίνδο, ονομαζόμενο Μακεδνό, Μακεδονικό, είναι το φύλο το δωρικό. Όλοι οι δωροίς καλούνται Μακεδόνες. Ενδεύθεν δε αύτης εις Δριοπίδα και λοιπά. Είναι συγκινητικά αυτά τα πράγματα. Αλλά ο πόθος τους να κατέβουνε κάτω τους κάνει να εκτίθενται. Ποιος το λογαριάζει όμως αυτό, την επιστημονική γνώση? Βλέπετε σήμερα να τιμά κανένας και στην Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα την επιστημονική γνώση και να παίρνουν στα σοβαρά τους επιστήμονες? Οι πολιτικοί τα ξέρουν όλα. Γι' αυτό και καταστρέφουν τους λαούς. Το 479 προ Χριστού έχουμε τη μάχη των Πλατεών, 490 το Μαραθώνα, 480 τη Σαλαμίνα, 479 των Πλατεών. Εκεί λοιπόν στις Πλατές, αφού πήρε τα ράκι του και έφυγε ο Ξέρξης ύστερα από τη συντριβή του στη Σαλαμίνα, άφησε το Μαρδόνιο το γαμπρό του και εκεί παρατάχθηκαν οι Πέρσες. Από την άλλη μεριά παρατάχθηκαν οι Έλληνες. Ναι, αλλά στο στρατόπεδο των Περσών υπάρχουν και πολλοί Έλληνες. Είναι οι Βιωτοί, είναι οι Θεσσαλοί, είναι οι Μακεδόνες, τους οποίους επεστράτευσε ο Ξέρξης όταν κατέβηκε προς τα κάτω και τώρα βρίσκονται στο στρατόπεδο των αντιπάλων και πολεμούν Έλληνες με Έλληνες και Πέρσες βέβαια, αλλά και Έλληνες. Ο Αλέξανδρος ο πρώτος, για τον οποίο μιλούμε, αυτός ο ωραίος, ο Φιλέλληνο όπως λεγότανε. Να, άλλο επιχείρημα τώρα, μέσα στην παρένθεση, άλλη παρένθεση. Φιλέλληνο λέγεται ο Αλέξανδρος από τότε, διότι αγαπούσε τους Έλληνες, άρα δεν είναι Έλληνες. Μα λεγότανε Φιλέλληνο γιατί αγαπούσε τους Έλληνες περισσότερο από κάθε άλλον Έλληνα. Είναι η άλλη σημασία της λέξης. Ο Έλληνας που αγαπάει την Ελλάδα, ολόκληρη την Ελλάδα. Ο Αλέξανδρος αγαπάει όλη την Ελλάδα. Ο Δημοσθένης αγαπάει μόνο την Αθήνα, είναι τοπικιστής, είναι μύοψ. Ο Ισοκράτης βλέπει καλά ο άλλος ρήτων και είναι με το μέρος του Φιλίππου,
Τον θέλει το Φίλιππο ο Ισοκράτης. Βλέπει όλον τον ελληνισμό. Ο Δημοσθένης είναι εγωιστής, τοπικιστής. Φιλέην ήταν τότε αυτός που αγκάλιζε όλη την Ελλάδα. Ο Αγισίλαος, ο Σπαρτιάτης, ήταν, λέγεται και αυτός Φιλέην. Και άλλοι Φιλέινες, γιατί συνελάβαναν το όραμα σύμπαντος του ελληνισμού και θα το δείτε αμέσως σε λίγο από τον Ηρόδοτο. Ο Αλέξανδρος λοιπόν μαθαίνει ότι οι Πέρσες κάνουν επανειλημμένες θυσίες, ο Μαρδόνιος κάνει θυσίες, αλλά οι θυσίες δεν του βγαίνουν και όλο και αναβάλει την επίθεση κατά των Ελλήνων. Αλλά μαθαίνει ότι τώρα πια, επειδή τα σιτία του λείπουνε και επειδή φοβάται μήπως γίνουν περισσότεροι οι Έλληνες, τώρα πια, ανεξάρτητα από την έκβαση των θυσιών, πήρε την απόφαση ο Μαρδόνιος να κάνει την επίθεση την επομένη ή την μεθεπομένη. Και τη νύχτα παίρνει το άλογο του Αλέξανδρος και περνάει στο στρατόπεδο των Ελλήνων. Ακούστε και θα μεταφράσω. Αλεξάνδρου γάρ. Ως δε πρόσω της νυχτός. Είμαστε στο στρατόπεδο, στις πλατές. Ως δε πρόσω της νυχτός προελήλατο, καθώς προχώρησε η νύχτα. Και ησυχεί εδώ και είναι ανά τα στρατόπεδα και μάλιστα οι άνθρωποι είναι εν ύπνο. Κι ήταν ήσυχα τα στρατόπεδα και όλοι κοιμούνταν και από τη μια και από την άλλη μεριά. Τι νυκάφτα τότε προς Ελλάσας είπο προς τας φυλακάς τας Αθηναίων Αλέξανδρος, ο Αμύνταιο προχώρησε έφυπος στις φρουρές τις αθηναϊκές ο Αλέξανδρος ο γιος του Αμύντα, στρατηγός τεαιών και βασιλεύς Μακεδόνων. Ήταν στρατηγός και βασιλεύς των Μακεδόνων. Και εδίζητο, ζητούσε επίμονα, τις στρατηγήσει εις λόγους ελθύν. Ζητούσε επίμονα να μιλήσει με τους στρατηγούς. Τον δε φυλάκων ημέν πλεύνες παρέμενον. Οι περισσότεροι έμειναν εκεί. Οι δε έφερον έτρεχαν επί τους στρατηγούς. Ελθόντες δε έλεγον, και όταν έφτασαν στους στρατηγούς τους είπανε, ως άνθρωπος οίκη επί που έχει έρθει ένας άνθρωπος καβαλάρης εκ του στρατοπέδου των Μήδων, ως ο οποίος άλλο μεν ουδέν παραγίνει έπος, δεν λέει κανέναν άλλο λόγο, δεν αποκαλύπτει, στρατηγούς δε ονομάζουν εθέλην φυσί εσ λόγους ελθύν, αλλά λέγοντας τα ονόματα των στρατηγών τους ήξερε, λέει ότι θέλει να μιλήσει μαζί τους. Στους φρουρούς δεν λέει τίποτα. Θέλει να μιλήσει με υπεύθυνους, με τους στρατηγούς. Οι δε επίτα αυτά ήκουσαν, οι στρατηγοί μόλις τα άκουσαν αυτά, αυτήκα αμέσως ύποντο εις τας φυλακάς. Πήγαν στις φυλακές. Απεικομένης δε έλεγε Αλέξανδρος τάδε. Όταν έφτασαν οι στρατηγοί, ο Αλέξανδρος τους είπε τα εξής. Άνδρες Αθηναίοι, παραθήκινη μην τα έπαια τα δε τίθεμε. Αυτά τα λόγια που θα σας πω σας τα λέω σαν παρακαταθήκη ιερά. Απόρριτα πιεύμενος προς μηδένα λέγει νημαίας άλλων ή παυσανήν. Και είναι απόρριτα αυτά και σας λέω να μην τα πείτε σε κανέναν άλλον παρά μόνος τον Παυσανία. Μη με και διαφθείρετε, γιατί αλλιώτικα καταστράφηκα. Ούγαραν έλεγον, προσέξτε, γιατί δεν θα σας τα έλεγα αυτά που θα σας πω τώρα, ή μη μεγάλος εκειδόμην συναπάσης της Ελλάδος. Δεν θα σας τα έλεγα αυτά που θα σας πω, εάν δεν εκειδόμην κύριε, αν δεν φρόντιζα ολόκληρη την Ελλάδα, δεν πονούσα για ολόκληρη την Ελλάδα, συναπάσης της Ελλάδος. Και η Μακεδονία μέσα είχε συλλάβει το όραμα του ελληνισμού, το οποίο υλοποίησε ο Αλέξανδρος. Τους ένωσε όλους πια και προχώρησε. Και να είναι Έλληνες ιστορικοί σήμερα, πανεπιστημιακοί και άλλοι,
να παίζουν τα παιχνίδια ότι οι Έλληνες δεν είχαν εθνική συνείδηση ελληνική. Να τραβάς τα μαλλιά σου, διαβάστε λίγο. Ιστορικοί βγαίνουν στις τηλεοράσεις, τους βγάζει προπαγάνδα. Τους βγάζει το Υπουργείο. Η Γιαννάκου τους έβγαλε την άλλη φορά. Να λένε ότι δεν είχε δημιουργηθεί εθνική συνείδηση στην Ελλάδα. Και αυτό τι είναι που λέει η μη συναπάση της Ελλάδος εκεί εδώ. Δεν δηλώνει εθνική συνείδηση ελληνική. Για όνομα του Θεού. Να γιατί δεν θέλουν την ιστορία. Ή μη μεγάλος εκειδόμενης συναπάσης της Ελλάδος, και εδώ πια τα λέει καθαρά, αυτός τεγάρ Έλλην γένος ημί τορχαίων, κύριοι Σκοπιανοί. Και ο ίδιος λέει, Έλληνας είμαι από τα αρχαιότατα χρόνια και αντελευθέρης δεδουλωμένη ουκ αν εθέλινε οράν την Ελλάδα. Και δεν θα ήθελα αντί για ελεύθερη να δω υπόδουλη την Ελλάδα. Λέγω δεόν ότι σας αποκαλύπτω ότι μαρδονίωτε και τη στρατή τα σφάγια ου δίνατε καταθήμια γενέστε, οι θυσίες δεν πάνε καλά στο Μαρδόνιο, σας τα είπα, σιτία δεν έχει, φοβάται μήπως γίνεται πολύ και θα κάνει αύριο την επίθεση. Και αν τους λέει δεν την κάνει αύριο, λιπαρέτε μένοντες, μείνετε στις θέσεις σας, θα την κάνει μεθαύριο την επίθεση. Να υπομείνετε, μην χαλαρώσετε. Και αφού τα είπε αυτά, αποκαλύπτεται στους στρατηγούς και λέει «Είναι, σας τα λέω αυτά, είναι μη επιπέσωση η μήνη βάρβαρη, προσέξτε, σας τα λέω αυτά για να μην σας επιτηθούν οι βάρβαροι, μη προσδεκομενησικό την ώρα που δεν τους περιμένετε». Ονομάζει τους Πέρσες βαρβάρους. Ο Αλέξανδρος, ο Μακεδόν, ονομάζει τους Πέρσες βαρβάρους, σημαίνει αισθάνεται Έλληνας. Και τελειώνει το συγκινητικό «Ημί δε Αλέξανδρος ο Μακεδόν». Είμαι ο Αλέξανδρος ο Μακεδόν. Λίγο πριν είχε πει ότι είναι Έλληνας τορχαίων Έλλην ημί. Η στρατηγή μεταφέρουν τους λόγους στον Παυσανία και ο Παυσανίας αμέσως αναδιατάσσει τις δυνάμεις. Κάνει αναδιάταξη των δυνάμεων. Απέναντι από τους Πέρσες βάζει τους Αθηναίους. Γιατί? Γιατί οι Αθηναίοι είχαν πείρα, είχαν πολεμήσει τους Πέρσες στο Μαραθώνα και είμαστε κοντά στο Μαραθώνα. Και απέναντι στους Έλληνες, τους Βιωτούς και τους άλλους έρχονται οι Σπαρτιάτες. Ο Παυσανίας Σπαρτιάτης λέει εσείς οι Αθηναίοι είστε καταλληλότεροι να τους πολεμήσετε. Τους πολεμήσετε, τους νικήσατε, τους ξέρετε. Εσείς να τους αντιμετωπίσετε. Εμείς θα αντιμετωπίσουμε τους Έλληνες. Και το τέλος είναι γνωστό. Ώστε λοιπόν καταλαβαίνετε πόσο αστεία είναι τα επιχειρήματά τους το ένα μετά το άλλο. Και φτάνουμε στο τελευταίο επιχείρημα, το γλωσσολογικό. Για να αναλύσουμε τη γλώσσα και να αποδείξουμε με γλωσσολογικά ποια επιχειρήματα ως την ώρα επικαλεστήκαμε τα ιστορικά, μας χρειάζεται τουλάχιστον άλλη μία ώρα. Δεν θα σας κουράσω, δεν θα πάρω το χρόνο, κάτι θα κάνουμε να βρεθούμε άλλη μια φορά για να δούμε εκείνα τα επιχειρήματα αναλυτικά και όχι επιτροχάδι. Όμως πρέπει να απαντήσω σε ένα που έχω βάλει. Οι Μακεδόνες είχαν β αντί φου. Δηλαδή λέγανε βάλακρος αντί φάλακρος, φαλακρός. Και βαλά αντί κεφαλά, κεφαλή. Βίλιπος αντί Φίλιπος. Βερεκράτης, κύριο όνομα, αντί Φερεκράτης. Βερενίκα αντί Φερενίκα. Νίβα αντί Νίφα. Με γιώτα το νι σημαίνει χιόνι. Νύφη. Οι αρχαίοι είχαν το νύφη με γιώτα, που σημαίνει χιονίζει. Οβρούες, λέγανε, οβρούες, οφρούες, οφρίες, φρύδια. Είχανε δ' αντί θ, λέγανε εδώσα αντί εθώσα, έθουσα. Έθουσα είναι το μέρος από το έθο που σημαίνει καίο, το μέρος που άναβε η εστία, η έθουσα. Λέγανε εδί αντί εθί, εθύρ,
λέγανε αδρέα αντί εθρία. Λέγανε δόραξ αντί θόραξ. Λέγανε καθαρός αντί καθαρός. Λέγανε δεσμός αντί θεσμός. Λέγανε δάνος αντί θάνος. Και λέγανε γάμα αντί χ. Άγερδος είπα αντί άχερδος. Μάγας αντί μάχας, κύριο όνομα. Μαγάτας αντί μαχάτας κλπ. Φίλες και φίλοι, είναι αστείο. Διότι ένας, τρεις φθόγγοι είναι που διαφοροποιούνται. Όλες οι άλλες λέξεις φωνάζουν ελληνικά. Βίλιπος είναι ο βιλόν του σύπους. Ο φιλόν του σύπους. Και το φιλό είναι ρήμα ελληνικό και ο ύπος είναι λέξη ελληνική. Βερενίκη είναι η φερενίκη, αυτή που φέρει τη νίκη. Ένας φθόγγος διαφοροποιείται. Εκεί θα στηριχτούμε, αφού όλη η δομή και η κατάληξη και η σύνθεση της λέξης είναι ελληνικότατη. Και άλλα τέτοια μπορώ να επικαλεστώ. Αλλά θα πω αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε. Σήμερα έχουμε πολλούς Έλληνες στην κάτω Ιταλία, από αρχαιοτά των χρόνων. Αυτοί το δ το λένε δ. Δε τέλω, δεν θέλω, δε. Επηρεασμένα από τα Ιταλικά. Όπως μπορεί να είναι επηρεασμένα από τους γείτονες και οι Μακεδόνες ως προς ορισμένους φθόγγους, γιατί να μην είναι. Δε τέλω. Το θ το λέγανε τ στην κάτω Ιταλία. Δε τέλω. Το δ, δ, το θ, τ και το γ, γ. Αγάπησον. Αγάπησον. Αν τέλει, αν θέλει, να αγαπήσει. Αγάπησε, αν θέλεις να αγαπήσεις, μια κατερέδα 20 χρόνο. Αν είναι 25, μη τη θελήσει. Αν 25 είναι μεγάλη, μην τη θελήσεις. Πέτσι ή διδεμένο ο τσερό. Πες της ότι έχει περάσει ο καιρός κλπ. Λοιπόν, αυτά τα καταλαβαίνουμε. Διαφοροποιούνται σε ορισμένους τρόμους. Δεν είναι αυτό σημαντικό. Αλλά και αυτό το αστείο ακόμα που όλοι οι λαοί το έχουν, γιατί όλοι δέχονται επιδράσεις από τους γείτονες. Υπάρχει λαός. Και εμείς έχουμε επιδράσει και επιδρούμε σε όλους τους γείτονες και φθονγικά και άλλος πώς. Αλλά δεν τους κάναμε Έλληνες. Έτσι και εκείνοι είχαν δεχτεί την επίδραση. Εδώ υπάρχουν ατράνταχτα επιχειρήματα για την γλωσσική ομοιότητα Ελλήνων και Μακεδόνων. Οι μήνες οι μακεδονικοί είναι, έχουν ελληνικά ονόματα. Δεν είναι οι μήνες που έχουν οι άλλοι Έλληνες κάτω, Ελαφιβολιών, Ανθεστηριών κλπ. Όχι. Έχουν άλλους μήνες αυτοί, αλλά έχουν ελληνικά ονόματα. Αν είχαν τους μήνες που είχαν οι άλλοι Έλληνες, θα λέγαμε ότι τους πήραν από εκεί. Έχουν δικό τους ημερολόγιο, δικούς τους μήνες, είναι μακριά από τους άλλους και αυτοί οι μήνες έχουν ονόματα ελληνικά. Δίος, το όνομα ενός μηνός. Απελαίος, αυδμαίος, περίτιος, δίστρος, ξανδικός, αρτεμίσιος, δέσιος, πάνεμος, λόγιος, υπερβερετέος, γορπιαίος. 12. Όλα ελληνικά. Και απελαίος και δίος, να το δίον εδώ είναι και το δέσιος, δες δετός κλπ. Όλα ελληνικά τα ονόματα. Εκτός από τους μήνες, ένας αμερίας Μακεδόνας του 3ου αιώνα π.Χ. διέσωσε 140 μακεδονικές λέξεις. Αυτές τις λέξεις οι γλωσσολόγοι τις έβαλαν κάτω και τις διήλυσαν. Έκαναν τις τομές τους στο ανατομικό γλωσσολογικό τραπέζι της ανέτεμων της λέξης. Και βγαίνουν ελληνικές. 145. Έχουμε 250
ονόματα από, από τους ιστορικούς Μακεδόνων ονόματα, αξιωματούχων και άλλων, και όλα είναι ελληνικά. Αλέξανδρος, Αλέξον τους άνδρας, αυτός που απομακρύνει, αποκλούει τους άνδρες ή αν θέλετε προστατεύει τους άνδρες. Αλέξανδρος, Αλκέτας, Αλκή, ο ισχυρός, Αμύντας, αμύνομαι, Αμύντορ, αμύνομαι, Παρμενίων, Αντίοχος, Αντίγονος, Αντίπατρος, Πευκέστας, Φίλιππος, Παρμενίων είπα, Πτολεμαίος, Αδέος, Άδημος, Κράτερος, Αραβαίος, Άρπαλος, Κορέος, Κορέτας, Κρατέσνας, όλα ονόματα ελληνικά. Και σε αυτά τα 200 τόσα προσθέθηκαν τελευταία άλλα καμιά εβδομινταριά, τα οποία βρήκε ο Ανδρόνικος στη Βεργίνα, στις ανασκαφές τάφων λαϊκών. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, ότι σε λαϊκούς τάφους βρήκαμε ονόματα ελληνικά. Γιατί, λέγανε αυτοί, οι στρατηγοί και οι αξιωματούχοι ήταν Έλληνες. Ο λαός έχει άλλα ονόματα. Είναι τα ονόματα αυτά ελληνικά που ακούσατε, και μάλιστα ελληνικά που δεν υπάρχουν στην άλλη Ελλάδα. Στην άλλη Ελλάδα δεν έχουν Αντίοχο, δεν έχουν Αλκέτα, δεν έχουν Αμύντορα, δεν έχουν Παρμενίωνα. Τι έχουν? Έχουν Εσχύλο, έχουν Σοφοκλή, έχουν Ξενοφόντα, έχουν Λυσία, έχουν τέτοια ονόματα. Εδώ έχουμε ελληνικά ονόματα τα οποία δεν πήραν από εκεί, αλλά ανθίζουν εδώ επάνω και έχουν ελληνική κατατομή. Τα ονόματα πέρα ως πέρα. Ναι, είπανε, αυτά είναι τα ονόματα της αριστοκρατίας, που αυτοί ήταν ελληνικοί, και ακούτε τι φτιάχνουν τώρα. Ένας βασιλικός οίκος, λέει, από την Ελλάδα εξεστράτευσε στη Μακεδονία και υπέταξε τους Μακεδόνας, τους Ιλυρίους, και επευλήθηκε και τους επέβαλε και τη γλώσσα του. Έτσι το εξηγούν. Όμως πώς έγινε αυτό? Οι λίγοι να υποτάξουν τους πολλούς, ένας οίκος βασιλικός, και μάλιστα ποτέ να μην στασιάσουν οι άνθρωποι της μακεδονικής ελίτ. Δεν στασίασαν ποτέ, που σημαίνει ότι τους άρχοντες τους νιώθουν δικούς τους. Η ελίτ η μακεδονική δεν θα στασίαζε κάποτε, δεν θα έκανε μια επανάσταση να τους πάρει την εξουσία. Δεν έχουμε τέτοια αναφορά πουθενά. Και ύστερα, αυτός ο λαός που υπέταξε την οικουμένη και δημιούργησε τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία που είχε γνωρίσει ο κόσμος ως τότε, αυτός ο λαός, αυτοί οι σκληροτράχυλοι πολεμιστές, θα υποτάζονταν σε ένα βασιλικό οίκο που ήρθε από την Ελλάδα? Θα ήταν ανάξιοι του ονόματός τους και της καταγωγής τους? Είναι δυνατόν? Αυτοί ήταν γενναίοι πολεμιστές. Η μακεδονική φάρκα ήταν μοναδική. Ο Επαμεινώντας και ο Πελοπίδας από αυτήν διδάχτηκαν την τέχνη του πολέμου. Και δώσανε και πήραν φυσικά. Γιατί πήρε ο Αλέξανδρος πολλά από τους Θηβαίους και από τον Επαμεινώντα και από τον Πελοπίδα. Αλλά η μακεδονική φάλαγγα έγινε περισσότερο κρατεά φάλαγγα. Αυτοί οι Μακεδόνες, οι κοσμοκράτορες αυτοί, αν ήταν ανθρωπάκια που υποτάχθηκαν σε ένα βασιλικό οίκο 100 ανθρώπων, πόσοι θα ήτανε? 200 να πούμε. Είναι παράλογο. Αλλά το δεχόμαστε ότι έγινε και αυτό. Τι έπρεπε να γίνει, ποια έπρεπε να είναι η συνέχεια? Η συνέχεια έπρεπε να είναι τούτη. Οι ολίγοι να αφομοιωθούν γλωσσικά από τους πολλούς. Γιατί οι Μακεδόνες καθοδόν
δέχτηκαν την Αττική διάλεκτο και άφησαν τη Μακεδονική. Που σημαίνει ότι ήταν Έλληνες και με ευκολία πήραν την Αττική διάλεκτο. Ποιο έπρεπε να γίνει, οι ολίγοι να αφομοιωθούν από τους πολλούς γλωσσικά. Δηλαδή να πάρουν οι Έλληνες τη μακεδονική γλώσσα. Αυτό έπρεπε να γίνει. Αυτό λέει η ιστορία. Αυτό έγινε με τους Ρώσους. Οι Ρώσοι είναι γερμανικής καταγωγής. Ποιος το ξέρει σήμερα, κανένας. Λίγοι. Σκανδιναβικής καταγωγής, οι Ρώσοι. Υπέπαιξαν τους Σλάβους και εν συνεχεία, επειδή οι Σλάβοι ήταν περισσότεροι, αφομοιώθηκαν από τους Σλάβους. Και γλωσσικά και άλλους πώς, και κανένας δεν μιλάει για Ρώσους Γερμανούς. Ένα. Δεύτερο. Οι Φράγκοι, γερμανικό φύλο, όταν κινήθηκαν προς την Γαλατία και υπέταξαν τους Γαλάτες, τι έγιναν. Εκγαλίστηκαν, πήραν τη γαλλική γλώσσα και αφομοιώθηκαν οι Φράγκοι. Οι Νορμανδοί, γερμανικό φύλο, όταν κατέλαβαν τη Βόρεια Γαλλία, εκγαλίστηκαν κι αυτοί. Και όταν κατέλαβαν την Αγγλία, εξαγγλίστηκαν. Οι πολλοί αφομοιούσαν τους λίγους. Οι Βούλγαροι, μογγολικής καταγωγής, ανήκουν στην ουραλοαλταϊκή γλωσσική οικογένεια, έρχονται εδώ στον αίμο, υποτάσσουν τους Σλάβους της περιοχής τους βορείως του αίμου και το αποτέλεσμα ποιο είναι. Οι Βούλγαροι να εξλαβιστούν, την έχασαν τη μογγολική τη γλώσσα που μιλούσαν, ούτε ξέρουμε ποια ήταν η πρωτοβουλγαρική, ξέρουμε μονάχα ότι ήταν μογγολικής καταγωγής και η γλώσσα τους ανάλογη. Εξλαβίστηκαν. Και τι πάτε μακριά. Οι Ρωμαίοι, οι κοσμοκράτορες, είδησαν την Κωνσταντινούπολη και επευλήθηκαν φυσικά οι αυτοκράτορες και λοιπά, Ρωμαίοι όλοι, ο ένας μετά τον άλλο, κάποια στιγμή το ελληνικό στοιχείο που είναι πολυπληθέστερο και έχει ανώτερο πολιτισμό τους αφομοιώνει. Και η αυτοκρατορία η ρωμαϊκή γίνεται ελληνική, γίνεται βυζαντινή και Ρωμιός είναι τώρα ποιος, ο Έλληνας. Τους πήρε ο Έλληνας και το όνομα, γιατί είχε ανώτερο πολιτισμό και ήταν και πολυπληθέστεροι οι Έλληνες. Αυτό λέει η ιστορία. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει και εδώ. Και ύστερα, όταν ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος επέβαλαν την Αττική διάλεκτο, ευχαρίστως τη δέχτηκαν οι Μακεδόνες. Και την έμαθαν. Γιατί ήταν ελληνική διάλεκτος. Ήταν κοντά στη δική τους. Άλλωστε ξέρετε ότι στην αρχαία τραγωδία έχουμε τα χωρικά σε δωρική διάλεκτο. Δηλαδή οι Αθηναίοι παρακολουθούν την τραγωδία και όταν έφταναν στα χωρικά άκουγαν δωρικά τα χωρικά. Εάν οι Αθηναίοι δεν απολάμβαναν το τραγούδι του χορού, τη δωρική διάλεκτο, τρελή ήταν να γράφουν τα χωρικά δωρικά. Θα τα έγραφαν ιωνικά, θα τα έγραφαν αττικά. Που σημαίνει ότι είναι πολύ κοντά η μία διάλεκτο στην άλλη. Που σημαίνει ότι έχουμε πανέλληνες και δέχονται οι μεν τους δε με τις διαλέκτους και απολαμβάνουν οι μεν την διάλεκτο των δε. Όπως έγινε στην τραγωδία, έγινε και στη Μακεδονία. Και έρχεται ο Ευρυπίδης εδώ και ανεβάζει τις τραγωδίες και μια χαρά τις παρακολουθούν οι Μακεδόνες. Δεν χρειάζονται κανένα διερμηνέα. Ούτε σχολεία υπήρχαν για να επιβάλλουν τη γλώσσα, ούτε τηλεόραση υπήρχε, ούτε ραδιόφωνα, ούτε τύπος. Και πέρασε η Αττική διάλεκτος και όχι μονάχα πέρασε, αλλά με αρχηγέτη τον Μακεδόνα Στρατιλάτη απλώθηκε σε όλον τον κόσμο και με ζήμη την Αττική διάλεκτο αναπλάστηκε όπου γης ο ελληνισμός και αναδύθηκε από την ανάπλαση η κοινή νεοελληνική των ελληνιστικών χρόνων. Ώστε να λέει ο Καβάφης και από τη θαυμάσια πανελλήνια εκστρατεία την Νικηφόρα, την Περίλαμπρη, την Περιλάλητη, τη δοξασμένη ως άλλη δεν δοξάστηκε καμιά,
βγήκαμε εμείς, ελληνικός καινούριος κόσμος μέγας. Εμείς, οι Αλεξανδρείς, οι Αντιοχείς, οι Σελευκείς και οι άλλοι επίλοιποι Έλληνες Αιγύπτου και Συρίας και οι Εμμυδία και οι Εμπερσίδη και όσοι άλλοι με τις εκτεταμένες επικράτειες, με την ποικίλη δράση των στοχαστικών προσαρμογών και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς. Για Λακεδαιμονίους να μιλούμε τώρα, γιατί οι Λακεδαιμόνοι δεν πήραν μέρος στην εκστρατεία. Για να μην ξεχνιόμαστε και να κλείνουμε. Όταν ο Αλέξανδρος σάρωσε τους Πέρσες στο Γρανικό, έστειλε 300 πανοπλίες. Δεν τις έστειλε στην Μπέλα, στην Αθήνα τις έστειλε. Στο ναό της Αθηνάς, εκεί τις κάρφωσαν. Γιατί ήταν Έλληνας και κορυφαίο μνημείο του ελληνισμού ήταν ο Παρθενών. Με την επιγραφή «Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων από των βαρβάρων των την Ασίαν κατοικούντων». Αθηνά, αυτά σου τα προσφέρει ο Αλέξανδρος, ο γιος του Φιλίππου και οι Έλληνες, λάφυρα από τους βαρβάρους που κατοικούν την Ασία. Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες, πού είναι οι Μακεδόνες? Επιμέλεια, Αλέξανδρος Φιλίππου, Μακεδόνες και οι Έλληνες. Είναι μες τους Έλληνες. Είναι μες τους Έλληνες. Φίλες και φίλοι, είμαστε κληρονόμοι. Εμείς και οι Ευρωπαίοι, γιατί έχουν και αυτοί τεράστιες ευθύνες, του ελληνικού πολιτισμού, του ελληνικού πνεύματος και του ελληνικού λόγου. Η ιδιότητα, λέει ο Καβάφης, δεν έχει η ανθρωπότης τιμιωτέραν εις τους θεούς ευρίσκονται τα πέραν. Και αυτό είναι το χρέος του ελληνισμού απέναντι στην Ευρώπη και στον κόσμο. Και δεν το κάναμε το χρέος μας. Να δώσει πάλι λάμψη στο ελληνικό πνεύμα, στον ελληνικό λόγο, στον ελληνικό πολιτισμό. Και αν δεν το κάνει ο ελληνισμός, θα το κάνει κάποτε η Ευρώπη, όταν θα φτάσει σε αδιέξοδο. Δεν έφτασε ακόμα, θα φτάσει. Θα γυρίσει πάλι σε αυτόν τον πολιτισμό, τον ελληνικό. Όταν θα απαλλαγεί από την ύβρη και την ίηση και την αλαζονία η Ευρώπη και η κυρία Μέρκελ, στην οποία την οδήγησε η στενή αντίληψη για τεχνολογία και οικονομία. Όταν θα λυτρωθεί από αυτήν την πλάνη, γιατί τα προβλήματα του κόσμου δεν είναι οικονομικά, δεν είναι τεχνολογικά, είναι ηθικά, είναι προβλήματα αξιών. Όταν θα λυτρωθεί, θα αποπαγιδευτεί η Ευρώπη από αυτήν την παγίδα, θα γυρίσει στον ελληνικό πολιτισμό. Είναι ανάγκη εμείς και η Ευρώπη να σκεφτούμε από την αρχή. Από την αρχή. Και οι πολιτικοί να γίνουν αντάξει του λαού. Δεν μας το δείξανε. Είναι ανάγκη να σκεφτούμε από την αρχή, με κριτήριο, την ευτυχία του ανθρώπου, την ευτυχία των λαών και όχι τη δημιουργία των ανθρώπων που θα υπηρετούν τα μεγάλα συμφέροντα των αγορών εργασίας που λιμένονται την ανθρωπότητα. Με κριτήριο την ευτυχία του ανθρώπου και όχι του ανθρώπου μηχανή στην υπηρεσία των μεγάλων συμφερόντων του κόσμου, σήμερα το πράγμα είναι φανερό. Και τότε θα γυρίσει στον ελληνικό λόγο όπως μας τον έδωσε ο Αισχύλος στην προμηθεϊκή του τριλογία. Προμηθεύς Πυρφόρος, Προμηθεύς Δεσμότης, Προμηθεύς Λιόμενος. Εκεί γίνεται ο ελεύθερος άνθρωπος.
και ο ελεύθερος άνθρωπος πλάστηκε σε αυτά τα χώματα τα ελληνικά και τον έδωσε ο Εσχύλος την προμηθεϊκή τριλογία, ο ελεύθερος άνθρωπος και όχι ο δούλος των αγορών εργασίας και του κεφαλαίου. Ο ελεύθερος. Αυτός που στάθηκε απέναντι στο Δία, Προμηθέας. Βρίζει ο Δίας, βρίζει και ο Προμηθέας. Απειλεί ο Δίας, απειλεί και ο Προμηθέας. Καταργέται ο Δίας, καταργέται και ο Προμηθέας. Και στο τέλος δεν νικάει ο Δίας, δεν νικάει και ο Προμηθέας. Ανάμεσά τους έρχεται ο δίκαιος λόγος. Και δικαιώνει το Θεό όταν έχει δίκιο. Δικαιώνει τον άνθρωπο, τον Προμηθέα, τον Τιτάνα όταν έχει δίκιο. Αυτός είναι ο ελληνικός λόγος. Ο λόγος του δικαίου. Ο λόγος της παιδείας. Φίλες και φίλοι, το γεφύρι της ζωής, λέει ένας λόγος της Ανατολής, πρέπει να το στήσεις μοναχός σου, να το χτίσεις. Αν εμπιστευθείς σε άλλους να σου χτίσουν το γεφύρι της ζωής, στους Ευρωπαίους ή στους Αμερικάνους, θα σου το χτίσουνε, αλλά όταν θα σε περάσουν στην άλλη όχθη, θα ζητήσουν για αντάλλαγμα το σαρκείον σου. Τα σαρκεία μας ζητούν για αντάλλαγμα σήμερα οι αγορές της Ευρώπης. Ο λόγος αυτός που χρόνια τον λέω, επαληθεύεται. Θα ήθελα να μην επαληθεύεται. Αλλά έχουμε και εμείς ευθύνες. Τους παραδοθήκαμε. Είναι αλήθεια πως ύστερα από οδύνες αιώνων ξυπνήσαμε με ένα κεφάλι βαρύ και δεν μπορούμε να βρούμε τον ήλιο μας. Άλλωστε τον ζητήσαμε και εκεί που δεν ήταν. Ύστερα πέσαμε και θύματα του αρχαίου κλέους μας και μιας επιβουλής που μας ήθελε ξένης να τροχάει πάνω μας τα δόντια της. Ξένοι δαίμονες, αλλά και δικές μας βλακίες, απερισκεψίες, δικιά μας νοχέλια και των πολιτικών μας και όλων μας, μας οδήγησαν εδώ όπου μας οδήγησαν, δεν μας άφησαν να ανακαλύψουμε τις αρετές μας και να πάρουμε το δικό μας το κονδύλι και να ιχνογραφήσουμε το δικό μας το μέλλον και το δικό μας τον πολιτισμό. Αποτέλεσμα της ατροφικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, κράτους ενός άξιου λαού, ήταν η δημιουργία πλήθους θεσμών που με τον καιρό αποδείχθηκαν κακοήθεις παραμορφωτικές νεοπλασίες. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αλήθεια επίσης είναι ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο να διαπιστώνουμε άλλες τέτοιου είδους αλήθειες. Οι σοφοί, λέει ο ποιητής, ακούν τη βοή των προσερχομένων γεγονότων και την προσέχουν ευλαβείς, ενώ εις την οδόν έξω, λέει, ουδέν ακούουν οι λαοί. Εμείς ας ακούσουμε τη βοή των πλησιαζόντων γεγονότων. Και απέναντι σε αυτά, όλοι μαζί, Εκκλησία και Έθνος, στόμεν καλός. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για την εξαιρετική ομιλία. Αισθανθήκαμε όλοι σαν πολύ τυχεροί φοιτητές στο ακροατήριό σας. Πρώτη φορά ακούσαμε με τόσο ωραίες αποδείξεις την ελληνικότητα της πατρίδας μας, της Μακεδονίας. Θα παρακαλέσω τον Πρόεδρο της Σχολής Γονέων, τον κύριο Κορομπίλη, να παραδώσει ένα αναμνηστικό για την ομιλία στον κύριο καθηγητή, που έχει να κάνει με την ιστορία της πόλης μας, για να θυμάται αυτή την ωραία του ομιλία. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τσολάκη. Είναι η τρίτη φορά που μας κάνει την τιμή. Η πρώτη ήταν το Γενάρη του 2008. Μιλήσατε τότε η παιδεία, το μεγάλο μας πρόβλημα. Και επειδή κάποιοι φίλοι ρωτούσαν πού μπορούν να βρουν την ομιλία, θυμίζουμε ότι στην επάνω αίθουσα, στην δανειστική βιβλιοθήκη του Δήμου Κατερίνης, μπορούν να πάρουν τα DVD, να τα δανειστούν και να τα επιστρέψουν. Και ο δεύτερος τρόπος είναι μέσα από τη σελίδα μας στο διαδίκτυο, στο σχολείο γονέων.gr,
μπορείτε να δείτε όλες τις ομιλίες μας. Αποδείξατε εμπεριστατωμένα, κύριε καθηγητά, βήμα προς βήμα και καταρρίψατε τις θέσεις των Σκοπιανών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επειδή σας αισθανόμαστε ιστορινός, από τη Μόρνα, σαν έναν ορειβάτη, θα σας δώσουμε ορεινές διαδρομές για την Πιερία. Εμείς σας αισθανόμαστε έναν αιώνιο έφηβο. Και το βιβλίο της πόλης μας, του κυρίου Κασδαρίδη, από την μικρή Κόμη στην πολύτιμη πόλη. Επιτρέψτε μας να το δώσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει το βουνό, είμαι ο Ρεσίβιος και κάθε καλοκαίρι πάω στο Φλάμπουρο. Τον είχαμε τον κύριο Τσολάκη και το Δεκέμβριο του 2010, όταν τότε το Υπουργείο μας ήταν εθνικό, πριν καταργηθεί, μάλλον είχε καταργηθεί. Έφυγε το Εθνικής Παιδείας και μείνε Παιδείας, όταν μας μιλήσατε για τα νέα σχολικά βιβλία. Α, ναι. Μπορείτε να δείτε και, και την ομιλία αυτή. Από εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η Ιωνή Πιερία και εδώ πέρα η Καζαρίδη. Παρακαλούμε τους από το ακροατήριο, όποιος θέλει να υποβάλει ερωτήσεις μπορεί να προσέλθει στο βήμα και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να είναι ερωτήσεις και απορίες και όχι τοποθετήσεις. Κύριε Αντιπρόεδρε, μία ερώτηση. Κύριε Τσολάκη, μας είπατε πως κατεβήκαν τα φύλλα και ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα λίγο για την αρχαία Παιωνία και τους αρχαίους Παίωνες, οι οποίοι η αρχαία Παιωνία βρισκόταν στην βορειοδυτική πλευρά της Ελλάδος μας. Ναι. Τι έχουμε να πούμε για την περιοχή αυτή και τους Παίωνες? Ναι. Και ο κύριος... Κύριε καθηγητά, όλοι θα φύγουμε σοφότεροι από ό,τι ήρθαμε. Εγώ θα ήθελα να πω, να επιβεβαιώσω, γυράσκω αείδη διδασκόμενος. Διδαχθήκαμε πολλά. Ήθελα απλώς, επειδή είμαι γνώστης της τουρκικής και έχω έρθει σε επαφή με πολλούς Τούρκους κτλ., ήθελα να πω ένα παράπονο μου, έναν πόνο που έχω. Έχουμε πάρα πολλές λέξεις τουρκικές και σε επαφή που ήρθα και με διανοούμενους και με νομάρχες και δημάρχους στην Τουρκία στα ταξίδια μου, είδα ότι το επικαλούνται αυτό ως ένα ατού, ότι να, εμείς έχουμε βεβαίως δανειοδοτήσει όλες τις επίσημες γλώσσες, η γλώσσα μας η ελληνική. Αλλά έχω ένα παράπονο, έναν καημό αν θέλετε, από την κοινότητα την επιστημονική, την ακαδημαϊκή κτλ. Νομίζω και κάνω μια πρόταση, θα πρέπει να γίνει μια αποτοξίνωση, διότι πάρα πολλές λέξεις χρησιμοποιούμε. Βεβαίως δεν αναφέρομαι στα επώνυμα, διότι αυτά μέσω των αιώνων κτλ. Είναι πολύ δύσκολο να αποκατασταθούν κλπ. Ακόμα θα έλεγα, χωρίς να το υπονοώ, ότι και το δικό σας επώνυμο είναι μεικτό. Φωνάζει τουρκικά. Μάλιστα. Τσολάκ θα πει κουλός στα τουρκικά. Αλλά αυτά δεν διορθώνονται. Όμως υπάρχουν... Και αριστερόχειρο. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές λέξεις, οι οποίες μπορούν με πρωτοβουλία της ακαδημαϊκής κοινότητας και ιδιαίτερα αυτών που ασχολούνται με τη γλώσσα, θα μπορούσε να αποτοξινωθεί και θα νιώθαμε περήφανοι για αυτό το πράγμα. Ενδεικτικά μόνο θα μου επιτρέψετε μερικές λέξεις να αναφέρω. Ο απλός λαός δεν τις ξέρει, εντάξει, ο απλός λαός δεν τις ξέρει και νομίζει ότι είναι ελληνικές. Μα και εμείς ζήσαμε με τους τόπους. Ατ, αμπάρι, άχτι, γιαγκάς, ζόρι, καΐκι, καβουρτίζο, καυγάς, κασάπης, κατσίκα, λεκές, μαγαζί, μπακάλις, μπελάς, μαχαλάς, μπόι, σόι, μπούτι, νάζι, ντουβάρι, ντουλάπι, ντουνιά, παζάρι και ένα σωρό άλλες λέξεις. Θα ήθελα μόνο να πω τώρα, επειδή είναι και λίγο επίκαιρο, στον εμπορικό κόσμο. Περνάω, περπατάω, μπαίνω σε φίλους στα μαγαζιά τους και ακούω, έχουμε και σάτι, σιφτέ δεν κάναμε, ούτε βερεσέ δουλεύουμε, όλα είναι τουρκικά. Ζόρι, μπαζάρι, συνάφι, τσέπι,
στην πολιτική, αυτό επίσης με πονάει πάρα πολύ, βουλευτέ ή και υπουργοί, υφυπουργοί να λένε μέσα στη Βουλή. Αυτό το αλυσφαιρίσει να σταματήσει. Αλυσφαιρίσει. Είναι το πάρε δώσε. Εάν ο απλός Έλληνας δεν καταλαβαίνει την δοσοληψία, ας πούνε αυτό το πάρε δώσε να σταματήσει. Αυτά με πονάνε πάρα πολύ. Τελειώσατε, δεν ξέρω τι. Μια λέξη, τελειώνω, τελειώνω, συγγνώμη. Δεν είμαι εθνοτικά σοβινιστής. Αλλά επειδή έρχομαι σε επαφή λόγω γλώσσας της τουρκικής, θα ήθελα να πω ότι χωρίς να έχω σοβινιστικά αισθήματα κτλ, θα πρέπει να καθαρίσουμε τη γλώσσα μας και αυτή νομίζω είναι δουλειά της επιστημονικής κοινότητας, της εκπαιδευτικής κοινότητας των ακαδημαϊκών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Έλα τώρα, πώς λέγεται ο κύριος. Βάλατε ένα θέμα πελώριο το οποίο δεν έχουμε χρόνο να το αναπτύξουμε τώρα. Ευχαρίστως να το αναπτύξουμε μια άλλη φορά. Το θέμα των ξένων λέξεων στη γλώσσα, γιατί δεν είναι μονάχα τουρκικά, έχουμε από όλους τους γείτονες λέξεις και έχουμε και δώσαμε ελληνικές. Έτσι συμβαίνει με τους λαούς, δίνουν και παίρνουν. Σιγά σιγά οι τούρκες λέξεις μόνες τους φεύγουν και αντικαθίστανται με ελληνικές. Ας πούμε, ποιος λέει τώρα τη λέξη οντά, στον οντά. Εγώ όταν ήμουν μικρός έλεγα οντά, σε εκείνον τον οντά. Είχαμε ένα-δύο οντάδες στο σπίτι. Έφυγε από τα χείλη μου σιγά σιγά, μιλάμε για δωμάτια κλπ. Βέβαια, μια προσοχή πρέπει να δώσει η ελληνική πολιτεία, αλλά χωρίς να προκαλέσει, μπορούμε μέσα από τα βιβλία, τα αναγνωστικά, τα γλωσσικά κλπ. Να περάσουμε και περνούμε τον ελληνικό πλούτο. Ωστόσο, αυτά δεν λύνονται με διαταγές. Και οι αρχαίοι Έλληνες πήρανε, όπως σας είπα, πάρα πολλά ονόματα. Πάρα πολλές λέξεις από τους προέλληνες. Το θέμα δεν είναι η λέξη καθεαυτή. Το θέμα είναι αν η λέξη προσαρμοστεί στη μορφολογία της δικής μας γλώσσας. Παραδείγματος χάρη, λέμε τη λέξη άρματα που ήρθε από τα λατινικά. Λέμε τη λέξη σπίτι που ήρθε από τα λατινικά. Λέμε τη λέξη κάστρο που είναι από τα λατινικά. Σας πειράζει η λέξη κάστρο? Θα μας πείραζε αν τη λέγαμε κάστρουμ όπως είναι στα λατινικά. Την πήρε ο λαός και την έκανε κάστρο. Και κοιτάξτε τώρα, αυτήν τη λέξη την πάντρεψε με άλλες ελληνικές και γέννησαν άλλες λέξεις. Σιδηρόκαστρο, παλιόκαστρο, χρυσόκαστρο, αργυρόκαστρο, καστρομάχος, καστρολόγος κλπ. Επλούτησε η γλώσσα μας. Το θέμα λοιπόν δεν είναι η ξένη λέξη, το θέμα είναι αυτή η λέξη να προσαρμοστεί στη μορφολογία της ελληνικής γλώσσας και όταν προσαρμοστεί οι άλλες ελληνικές λέξεις την πλησιάζουν, παντρεύονται μαζί της και γεννούν απογόνους. Δεν μας ενδιαφέρει αν οι μπογιές με τις οποίες θα ζωγραφίσουμε ήρθαν από τη Γερμανία ή από την Ιταλία. Μας ενδιαφέρει να ζωγραφίσουμε ελληνικά. Επομένως οι ίδιοι γλωσσικοί, κι αν έρθει απ' έξω δεν είναι κακό. Κακό είναι να μην προσαρμόζεται. Όταν δεν προσαρμόζεται και έχει τη μορφολογία των ξένων λέξεων όπως γίνεται σήμερα, σήμερα γίνεται πια μέσα από, από τα πάντα, από το δίκτυο, το τηλεματικό και όλα αυτά, γίνεται όργιο, έρχονται πολλές. Και έρχονται αχώνευτες, αμάσιτες και αχώνευτες. Αυτό είναι το κακό. Και εδώ θα πρέπει η πολιτεία να προσέξει. Έχετε δίκιο που βάζετε το θέμα αυτό. Δίνω αυτή την απάντηση για την ώρα. Αν θέλετε καμιά φορά είναι θέμα για μια τουλάχιστον ομιλία. Παρακαλώ. Δεν μ' άρεσε να σου πω κύριε καθηγητά. Μ' αρέσει αγαπητέ Χρήστο. Εμείς είμαστε παλιοί. Είμαστε παλιοί συνηλικιώτες. Και συμμαθητές, εσύ ήσουν μικρότερος. Όμως κάνα δύο χρόνια. Οφείλω εγώ να το πω για να ξέρουν ότι δεν έχεις την ηλικία μου, είσαι μικρότερος.
Εκείνο το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω, όταν ήσασταν έξω στη Σουηδία και πήγατε στις βιβλιοθήκες, βρήκατε πολλά βιβλία των Σκοπιανών που υποστηρίζουν τις απόψεις τους. Εμπλωτίστηκε τελικά αυτές οι βιβλιοθήκες, είτε στην Αυστραλία είτε και αλλού, και στην Αμερική κτλ. Με δικά μας συγγράμματα που να ανατρέπουν τις απόψεις τους. Αυτά τα οποία πολύ ωραία μας εκθέσατε σήμερα, που είναι ιστορικά ντοκουμέντα και βασίζονται σε πηγές, υπάρχουν έξω πλέον? Γίνεται καμία δουλειά ή τους αφήνουμε να περάνε τις ιδέες τους? Κάτι έχει γίνει, αλλά όχι σημαντικό. Το Υπουργείο Παιδείας και τα άλλα Υπουργεία Πολιτισμού κλπ. Δεν έχουν κάνει αυτή την εκστρατεία. Ό,τι έχει γίνει στους άλλους τομείς, στην Ελλάδα γίνεται και εδώ. Ελλάδα της παρακμής. Σαν να μην νοιάζεται για την ύπαρξή της, για την ταυτότητά της. Έτσι ενεργεί προς τα έξω. Είναι εγκαταλειμμένα. Ελάχιστα πράγματα που έκαναν κάποιοι άνθρωποι, ιδιώτες, οι οποίοι είδαν την κατάσταση, την αποτίμησαν και λειτουργήσαν ως ιδιώτες. Στα θέματα αυτά λειτουργούμε σαν να μην έχουμε υπουργεία, σαν να μην έχουμε κυβέρνηση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εθελοτυφλούμε. Έχουμε ανάγκη από αναγέννηση πολιτική και κοινωνική. Και πρώτα πρέπει οι πατέρες του έθνους, όπως λέμε τους βουλευτές και τους υπουργούς, να αποκτήσουν συνείδηση της αποστολής τους επιτέλους. Επιτέλους. Έχουμε φτάσει πολύ χαμηλά. Βέβαια, παρά μας λέει και μην έχοντας πιο κάτω άλλο σκαλί να κατρακυλήσεις πιο βαθιά στο κακού τη σκάλα, θα αισθανθείς να σου φυτρώνουν τα φτερά, τα πρωτινά σου, τα μεγάλα. Αλλά δεν βλέπω οράματα. Εσείς εδώ αποτελείτε μια καλή εστία, ο Σύλλογος Γονέων. Και δεν μιλώ εθνικιστικά, προσέξτε. Δεν θέλω τον εθνικισμό, τον εθνισμό θέλω. Αυτή είναι η θέση μου. Δηλαδή πιστεύουμε στο έθνος και στα έθνη και έχουμε ανοιχτές τις κεραίες προς όλους τους λαούς. Δεν είμαστε σοβινιστές, το άκουσα και πριν και μάρ. Δεν είμαστε σοβινιστές. Σοβινιστές είναι οι φανατισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν κάνουν κακό, κάνουν κακό, δεν κάνουν καλό, κάνουν κακό σε όλους τους λαούς. Αυτός είναι εθνικισμός και οι εθνικιστές έβλαψαν. Οι εθνιστές είναι αυτοί που πιστεύουν στο έθνος τους και μέσα από το έθνος πλησιάζουν και τα άλλα έθνη και δίνουν το χέρι και παίρνουν το δικό τους και πορεύονται οι λαοί μαζί. Ο εθνισμός μας χρειάζεται και πρέπει να την αντιτάξουμε στη σημερινή ισοπαίδωση. Η ισοπαίδωση υπηρετεί μεγάλα συμφέροντα, τα έθνη δεν τα υπηρετεί. Το έθνος το θέλουμε γιατί πέρα από τα άλλα και την ιστορία και όσα είπαμε, είναι εκείνο το οποίο θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε το άλλο έθνος. Αν νιώσεις τον συνάνθρωπο που είναι στο έθνος σου, θα καταλάβεις μέσα από εκεί και τον άλλο που είναι στο άλλο έθνος. Και θα τον αγαπήσεις και θα σε αγαπήσει. Αν κάνουν αυτό όλοι οι λαοί. Λοιπόν, δεν το κάνουμε. Ή δεν το κάνουμε συστηματικά. Ακούγονται κάποιες φωνές. Λοιπόν, δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Είμαι σίγουρος ότι αν πάω ύστερα από τόσα χρόνια πάλι σε εκείνη τη βιβλιοθήκη θα δω την ίδια κατάσταση. Καλύτερα να μην πάω. Άλλη ερώτηση. Και εσείς. Ως κάτοικος της Πιερίας και ως πολίτης της πόλεως αυτής, με την προηγούμενη ιδιότητά μου αισθάνομαι ανάγκη καταρχήν να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την διοίκηση της Σχολής Γονέων Κατερίνης αφενός για την ωραία αυτή εκδήλωση η οποία μας εφώτισε και φώτισε πολλά σκοτεινά σημεία της ιστορίας μας. Και αφετέρου να συγχαρώ τον παιδικό μου φίλο, τον Χρήστο Τσολάκη, τον καθηγητή, τον τέκνον της Πιερίας, τον λαμπρόν επιστήμονα, ο οποίος εδώ και χρόνια αγωνίζεται να υπερασπίσει και να προστατεύσει την ιστορική αλήθεια
της Μακεδονίας. Και επειδή στην ομιλία του ανέφερε για τους εθνοπατέρες, θεωρώ βασικό μου καθήκον να δώσω τόσο σε αυτόν, με τον απόλυτον σεβασμό τον οποίον τρέχω από τα παιδικά μου χρόνια, προς την υψηλή του γνώση και την αποστολή την οποία εκτελεί, να του δώσω την σχετική θετική και ειλικρινή πληροφορία. Οι εθνοπατέρες, αγαπητέ Χρήστο, κατευθύνονται από σκοτεινά σχέδια διεθνούς δύναμης. Όταν φίτησα στη διπλωματική σχολή Αντενάουρ, οι Γερμανοί καθηγητές έλεγαν: «Εμείς οι Γερμανοί χάσαμε τον πόλεμο», εννοούσαν τον πρώτον και τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμο. «Θα κερδίσουμε τον οικονομικό πόλεμο». Και όταν τον ρωτούσαμε εμείς ως μαθητές, ως βουλευτές, τους καθηγητάς της γερμανικής αυτής σχολής, απαντούσαν οι Γερμανοί: «Θα κερδίσουμε στον οικονομικό πόλεμο». Και τότε, το 1985, ήταν το Μάρτιο. Και οπωσδήποτε δημιουργείται ένα εύλογο και αμήλικτο ερώτημα, ύστερα από τις τοποθετήσεις που κάνατε για το εθνικό αυτό θέμα, ότι πράγματι θα πρέπει να δεχθούμε ότι σήμερα υπάρχει το πνεύμα της παγκοσμιοποίησης. Η προσπάθεια αυτή να επικρατήσει το πνεύμα αυτό θέλει να εξαλείψει. Σας το λέω υπεύθυνα, γιατί έχω ιδίαν αντίληψη και ιδίαν κρίση. Θέλουν να εξαλείψουν την ιστορία μας, τις παραδόσεις μας, τη θρησκεία μας. Αν σας δημιουργήσουν... είναι εύκολο, σας παρακαλώ την ερώτηση στον καθηγητή. Τελειώνω, αλλά αυτά που λέω νομίζω ότι έχουν βαρύτητα και σημασία και επομένως θα πρέπει να έχετε την υπομονή για να τελειώσω. Και τελειώνω λοιπόν ότι αυτά τα οποία είπατε είναι πολύ διδακτικά, αλλά θα πρέπει όμως να διδαχθούν οι υπεύθυνοι της Ελλάδος. Ναι, τι να απαντήσω. Εντάξει, πολύ ωραία ο κ. Γκουγκουρέλας. Η παγκοσμιοποίηση όμως έχει παρεξηγηθεί. Η παγκοσμιοποίηση δεν γίνεται μέσα από το εμπόριο. Ναι, στην παγκοσμιοποίηση, αλλά μέσα από την παιδεία, μέσα από την καλλιέργεια του ανθρώπου, την ευαισθησία. Η παιδεία είναι που θα φέρει την παγκοσμιοποίηση. Αν ο άνθρωπος μορφωθεί και αγαπήσει τον συνάνθρωπό του, αν τα σχολεία όλου του κόσμου βγάζουν τους σωστούς πολίτες, αυτοί θα στήσουν τις σωστές παγκόσμιες αγορές. Και θα είναι οι άνθρωποι που θα βγουν από τέτοια σχολεία αλληλέγγυοι, με αγάπη, με ποτισμένη την ψυχή τους με καλοσύνη, που δεν θα κάνουν το κακό, που θα μοιράζονται τα αγαθά με τους συνανθρώπους. Αυτό είναι η παιδεία. Το εμπόριο οδηγεί σε καταστροφή. Τον αδύνατον από τους δυνατούς. Η παιδεία τους σώζει όλους. Και τους ισχυρούς οικονομικά και τους αδύνατους. Δεν έχουμε άλλη λύση από την παιδεία. Δεν την ακούω. Και όταν λέμε παιδεία εννοούμε μόρφωση, καλλιέργεια, ευαισθησία. Τον άνθρωπο που θα στήσει έτσι τη ζωή του ώστε να ωφελεί τον συνάνθρωπό του, να ωφελεί τον συνάνθρωπό του και να μοιράζονται τα αγαθά της γης. Αυτόν τον άνθρωπο θέλουμε. Αλλά τα σχολεία μας δεν στοχεύουν σε αυτόν. Κοιτάξτε τα προγράμματα του Υπουργείου, δεν στοχεύουν σε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά στοχεύουν στον άνθρωπο μηχανή, στον τεχνοκράτη όπως ακούω από κάτω. Και η νέα μεταρρύθμιση που γίνεται στην Ελλάδα με τη σημερινή Υπουργό, αυτήν τη μηχανή δείχνει. Μας μίλησε από την αρχή για διαδραστικούς πίνακες. Φίλες και φίλοι, δεν ανήκω σε κόμμα, ανήκω στην παιδεία.
για να τα λέω ελεύθερο, είμαι ελεύθερος και να τα λέω. Και τα λέω και είμαι δυσάρεστος. Με διαδραστικούς πίνακες δεν γίνεται μεταρρύθμιση. Θέλουμε μια άλλη μεταρρύθμιση που θα φτιάξει τον άνθρωπο της παιδείας, τον καλλιεργημένο, τον ευαίσθητο. Αυτόν τον άνθρωπο το οποίο ο χαρακτήρας, η σκέψη, η ευαισθησία θα εκλεπτυνθούν, θα εμπλουτιστούν, θα διαμορφωθούν από το καλό, από το ηθικό, από το ωραίο, από την αισθητική και φυσικά και από τα επιτεύγματα του πολιτισμού, αλλά προπάντων από τη γνώση και τη φρόνηση αυτών που θα πραγματώσει την ανώτερη φύση, την πνευματική του ουσία. Ο άνθρωπος έχει την πνευματική ουσία μόνος αυτός από τα άλλα πλάσματα της γης, γιατί έχει τον νουν. Και προορισμός του ανθρώπου είναι να κάνει πραγματικότητα την πνευματική ουσία, τον νουν, που του λέει να είναι δίκαιος, του λέει να είναι σωστός, του λέει να είναι αλληλέγγυος, του λέει να μοιράζεται τα πλούτη. Το σχολείο αυτόν τον προορισμό έχει. Δεν νοείται σχολείο να δίνει γνώσεις χωρίς να φτιάχνει ανθρώπους. Και τα μαθήματα είναι οχήματα αυτής της παιδείας για την οποία σας μιλώ. Τα μαθήματα είναι οχήματα. Η δε διδασκαλία είναι η διαδικασία μέσα από την οποία μαθητής και καθηγητές πραγματώνουν την ανώτερη φύση τους. Αυτό είναι η παιδεία. Η πραγμάτωση της πνευματικής μας ουσίας. Η πραγμάτωση της ανθρώπινης ουσίας. Τα μαθήματα δεν είναι για να παίρνουμε γνώσεις. Πρώτα για να φτιάχνουμε τον άνθρωπο να πραγματώνει την πνευματική του ουσία. Και όλα τα μαθήματα, και τα μαθηματικά και τα φυσικά και η ιστορία, αυτόν τον προορισμό έχουν. Έχουν διαστερευλωθεί όλα. Μιλάμε και εμείς για μεταρρύθμιση. Όχι όμως με τους διαδραστικούς πίνακες. Να τους βάλουμε αυτούς. Δεν αλλάζει ο κόσμος με την τεχνολογία. Αλλάζει με τις αξίες. Και αυτή τη μεταρρύθμιση δεν την έκανε και δεν την κάνει το Υπουργείο Παιδείας. Εμάς αυτός είναι ο προορισμός μας των ανθρώπων που θέλουμε να λέμε ότι είμαστε πνευματικοί. Να τους τα λέμε. Δεν ακούν, θα τους τα λέμε όμως. Δεν ακούνε. Και μάλιστα όταν έχουν οι υπουργοί υπέρμετρες φιλοδοξίες και βλέπουν το Υπουργείο Παιδείας σαν εφαλτήριο για να γίνουν πρόεδροι στο κόμμα, για να γίνουν πρωθυπουργοί, τότε το κάθε τι που κάνουν το διατρανώνουν ονομάζοντάς το μεταρρύθμιση και εμπέζουν τον κόσμο. Πρέπει να είναι ειλικρινείς οι υπουργοί στα θέματα της εκπαίδευσης και της παιδείας. Και δεν είναι ειλικρινείς. Φανταχτερά πράγματα διακηρύττουν. Δεν τα θέλουμε. Είδαμε που μας οδήγησαν. Χρειαζόμαστε μια μεταρρύθμιση που να ξεκινάει από τα προνήπια και να προχωρεί προς τα επάνω. Και να έχει στον ορίζοντα την παιδεία, το χαρακτήρα, την ευαισθησία, τη διαμόρφωση του ανθρώπου, του σωστού, του αληθινού. Αυτή τη μεταρρύθμιση θέλουμε. Κύριε καθηγητά, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν συμφωνείτε με την άποψη που δημοσιεύτηκε του κύριου Τριανού που βρίσκεται ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τριανού. Τραϊανού. Α, Τραϊανού. Και σαν γνήσιοι απόγονοι Μακεδόνες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Μέγιστου των Ελλήνων, του Φιλίππου, του Αριστοτέλη, θα διεκδικήσουμε και θα αναδείξουμε τον αρχηγό μας, τον Μέγιστο των Μακεδόνων, των Ελλήνων, τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ευχαριστώ. Ναι, τι να πω, δεν ξέρω πού είναι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αν το ήξερα θα ήμουν. Αυτοί λένε βέβαια, καθένας λέει τα δικά του. Πρέπει να. Συγγνώμη για τη διακοπή. Ο κύριος Τριανός λέει ότι είναι στο Βατικανό. Α, καλά. Αυτά είναι αστειότητες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά και με τη σειρά μου ήθελα απλοϊκή ίσως η ερώτηση. Επειδή όλα όπως είπατε καθορίζονται από γεωστρατηγικά κέντρα αποφάσεων, πολιτικούς κλπ. Εσείς ως άνθρωπος παιδείας, γνώστης τόσων πολλών, τι νομίζετε ότι μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σχετικά με την ονομασία από το διπλανό κράτος, το οποίο μέχρι το 1939, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει γραμματώσιμο με το όνομα Βαρδαρία. Ναι, ναι. Βαρδάσκα, αν δεν κάνω λάθος.
Και φυσικά στην πορεία των χρόνων αποδείχθηκε ότι πάρα πολλά κράτη, λόγω διαφόρων συνθήκων, ιστορικών, κοινωνικών, άλλαξαν ονόματα. Παραδείγματος χάρη, η πρώην Ιουγκοσλαβία, Σερβία, ακόμα και οι Γάλλοι ανάγκασαν τη Μεγάλη Βρετανία να ονομάζεται Διεθνώς Ηνωμένο Βασίλειο, για να μην διεκδικήσει πιθανόν την επαρχία της Βρετάνης. Mm. Και πολλά άλλα αφρικανικά κράτη. Αυτή ήταν η ερώτηση και ένα πολύ μικρό σύντομο περιστατικό προς επίρρωση αυτό που είπατε για το ότι ο Μέγας Αλέξανδρος μίλησε μακεδονιστή. Mm. Είναι κάτι που λίγο πολύ γίνεται. Και μας το ανέφερε, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Ανδρόνικος πριν από 40 και χρόνια, όταν είχαν πάει με μια ομάδα πανεπιστημιακών στα λεγόμενα γκρεκάνικα χωριά της κάτω Ιταλίας και Σικελίας. Εμείς τότε ούτε καν τα ξέραμε. Και βρήκαν το ελληνικότατο όνομα «Καλημέρα» σε κάποιο χωριό και τους έκαναν δεξίωση, τους έβαλαν σε κάποια εξέδρα, μιλούσαν και ελληνικά και ιταλικά. Και κάποια στιγμή ένα μικρό παιδάκι ξέφευγε και έκανε θόρυβο. Και το αρπάζει η γιαγιά και του λέει, όχι ιταλικά, δεν αντρέπεσαι. Δεν αντρέπεσαι. Αυτό είναι το μακεδονιστή που είπατε. Ευχαριστώ. Ναι. Ωραία. Ερώτηση και να απαντήσετε μαζί, γιατί είναι συναφής και ναι, δεν με ρώτησε τίποτα, έκανε μια διαπίστωση και εντάξει, συμφωνώ. Μόνο που εμείς... Για την ονομασία του, να μας απαντήσετε μαζί. Νομίζω ότι η θέση μου είναι σαφής. Πρέπει, πώς θα ονομαστούν αυτοί, όπως θέλουν να ονομαστούν, όχι οι Μακεδόνες. Ας δουν ένα όνομα και η Βαρδάρσκα καλό είναι και όλα τα άλλα δεν είναι υποτιμητικά, αλλά θέλουν να κλέψουν την ιστορία, αυτό είναι το θέμα. Εγώ θέλω εδώ η Μακεδονία να ανήκει στους Μακεδόνες και στους Έλληνες, γιατί εδώ ανήκει και ιστορικά και γλωσσικά και όπως αλλιώς. Η θέση μου είναι σαφής και γι' αυτό έκανα και την ομιλία. Μας είπατε ότι στηρίξαν την υπόσταση του κράτους τους στην... Μας είπατε ότι στηρίξαν την υπόσταση, την κρατική τους υπόσταση στη θεωρία του πανηλυρισμού. Ναι. Κατά την οποία αφομοιώσανε τους Μακεδόνες. Ναι. Στο τέλος ομιλίας μας είπατε ότι κάποιοι που αφομοίωσαν άλλους λαούς, ωστόσο αφομοιώθηκαν από τη γλώσσα των άλλων λαών λόγω του πολυπληθυσμού. Ναι. Οι Σκοπιανοί, ωστόσο, επιλέξανε το Μακεδονία και όχι το Ιλυρία. Ναι. Για το κράτος τους. Μήπως αυτό καταδείκνυε... Αυτοί δεν είναι... Σλάβοι είναι αυτοί. Σλάβοι, ναι. Και η γλώσσα τους, ναι, είναι παρακλάδι, ναι, της βουλγαρικής. Ναι. Έστω και έτσι. Αλλά δεν θέλουν τους Βουλγάρους για... Ωστόσο είπαν ότι αφομοίωσαν τους Μακεδόνες, οι Ιλυρίοι. Ναι. Όχι, είπαν ότι οι Σλάβοι αφομοίωσαν τους Ιλυρίους. Ναι. Έτσι και οι Ιλυρίοι είπα προηγουμένως τους Σλάβοι αφομοίωσαν τους Ιλυρίους. Οι Μακεδόνες ήταν Ιλυροί, επομένως τους ανήκει και η ιστορία των Ιλυριών και των Μακεδόνων. Ωστόσο η επιλογή του ονόματος Μακεδονία... Δεν είπα ότι αφομοίωσαν τους Μακεδόνες. Εντάξει, εγώ το κατάλαβα καλά. Ωστόσο η επιλογή του ονόματος Μακεδονία, μήπως καταδείκνυε και τις από τότε αλυτρωτικές τους βλέψεις. Μία ερώτηση αυτή. Και μία άλλη, ξέρουμε κάτι για τους εγκλωβισμένους Έλληνες που είναι μέσα στο κράτος των Σκοπίων? Ο Γκλιγκόροφ ανέφερε ότι είναι περίπου 100.000, ήδη τότε που πρωτοέστησε το κράτος του. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους, άραγε, πού βρίσκονται, ποιοι είναι, τι κάνουν? Ναι, είναι φανερή μειονότητα, είναι καταπιεσμένη μειονότητα? Τι παίζουν κάποιο ρόλο σήμερα ή τότε, τι γνωρίζουμε για αυτούς? Κοιτάξτε, ότι υπήρχαν πολλοί Έλληνες εκεί, είναι αλήθεια, και αν πάτε στο μοναστήρι θα δείτε εκεί τα ελληνικά, τα αρχοντικά και τον ελληνικό πολιτισμό. Τώρα, τι έγιναν μέσα στα χρόνια αυτά, έγιναν τέρατα και σημεία. Και δεν τολμούν άλλωστε να εκδηλωθούν αυτοί οι άνθρωποι, διότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα για τους Έλληνες εκεί, αποτελούν μια μειονότητα. Αυτό βέβαια θα πρέπει να το δει πιο σωστά η ελληνική πολιτεία, να το βάλει και αυτό το θέμα των Ελλήνων, γιατί εκεί έχουμε και βλάχους. Οι βλάχοι είναι Έλληνες και άλλους, αλλά και βλάχους. Αυτοί είναι Έλληνες οι βλάχοι. Αυτό είναι στις διακρατικές σχέσεις πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ό,τι και να πούμε εμείς
θα πέσουμε έξω, γιατί δεν έχουμε ασφαλείς πληροφορίες, όπως δεν έχετε εσείς, δεν έχω κι εγώ ασφαλείς πληροφορίες ώστε να αποφανθώ έτσι ή αλλιώς. Το βέβαιο είναι, παρόλο που δεν έχουμε ασφαλείς πληροφορίες, ότι εκεί άνθιζε ο ελληνισμός και δεν μπορεί ένας λαός να ανθίσει σε μια περιοχή να αφανιστεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Τι γίνεται με τους ποντίους που έχουν μείνει στην Τουρκία, πόσοι είναι, ξέρουμε, είναι ένα ανάλογο πρόβλημα και αυτό. Κι όμως αυτοί μιλούν τα ποντιακά και πώς αισθάνονται. Έχουν γίνει μουσουλμάνοι, αλλά πολλοί από αυτούς είναι κρυπτοχριστιανοί. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα λυθούν μόνο αν οι λαοί πλησιάσουν περισσότερο και δημιουργήσουν σχέσεις μέσα από την παιδεία. Γι' αυτό μιλάμε για παιδεία. Τότε λύνονται τα προβλήματα αυτά. Νιώθεις τον συνάνθρωπό σου, τον ξένο, τον μακρινό, που ανήκει στον άλλο λαό, στο άλλο έθνος, τον νιώθεις όπως νιώθεις τον γείτονά σου μέσα από την παιδεία. Είναι αυτή η διαδραστική δύναμη η οποία εκπηγάζει η παιδεία από βάθη, όπου σβήνει το ατομικό εγώ, το εθνικό εγώ, το εθνικιστικό εγώ, το θρησκευτικό εγώ, το φυλετικό, το χρωματικό, από την ταυτότητα της ζωής. Και κρατάς τη θρησκεία σου, κρατάς την εθνότητα, κρατάς το φύλο και βλέπεις τον άνθρωπο όπως τον έφτιαξε ο Θεός. Και δεν λες αυτός είναι μαύρος, δεν με ενδιαφέρει, αυτός είναι ερυθρόδερμος, αυτός είναι Κινέζος, τον αγαπάς. Φτάνεις μέσα από την παιδεία στον άνθρωπο του Θεού. Είσαι ο καλός Σαμαρίτης. Αυτά τα θέματα των λαών μόνο τότε λύνονται όταν περάσουν από την παιδεία. Τα άλλα έρχονται και χωρίζουν, χωρίζουν. Η παιδεία ενώνει. Αλλά η εκστρατεία για την παιδεία πρέπει να είναι παγκόσμια. Μόνο τότε αποδίδει. Για να είναι παγκόσμια θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη της παιδείας όλοι οι λαοί και όλα τα υπουργεία όλων των λαών. Όμως δεν προσανατολίζεται κανένας προς τα εκεί. Κοιτάξτε, την Ευρώπη μιλάει διαρκώς για οικονομία. Για παιδεία που είναι η βάση της οικονομίας δεν μιλάει κανένας. Τα μεγάλα συμφέροντα οδηγούν προς τα εκεί, τα συμφέροντα των ανθρώπων οι οποίοι ωφελούνται από το πνεύμα της οικονομίας και της τεχνολογίας. Η παιδεία θα το βλάψει μακροπρόθεσμα. Να ακούσουμε μία τελευταία ερώτηση. Κύριε καθηγητά, μπορείτε να μου απαντήσετε, σας παρακαλώ, ποια γλώσσα μιλούσαν οι Λύριοι? Οι Λύριοι. Η λυρική γλώσσα. Είχαν γλώσσα. Δικιά τους, δεν ήταν σλαβική η γλώσσα τους. Οι Θράκες και οι Ιλυριοί μιλούσαν τη γλώσσα που λέγεται Θράκο-Ιλυρική. Και είναι η γλώσσα αυτή αδερφή της ελληνικής γλώσσας, αδερφή της λατινικής. Δηλαδή ανήκει στην οικογένεια, στην ομοεθνία των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Είναι μια από τις Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. Δηλαδή, έχει πολλές λέξεις που είναι ίδιες με τις δικές μας, παραλλαγμένες. Και η θρακική και η λυρική. Αν καθίσει κανένας να κάνει συγκριτική γλωσσολογία, θα βρει να μοιάζουν με τα ελληνικά, με τα αγγλικά, με τα λατινικά. Ήταν η Θρακοηλυρή λαός ινδοευρωπαϊκός. Αλλά την ελληνική γλώσσα από την ηλυρική τη χωρίζει κάτι που διαπίστωσε ο Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκης χωρίζει τις γλώσσες τις ινδοευρωπαϊκές σε δύο ομάδες. Στις γλώσσες της ομάδας Κέντουμ και στις γλώσσες της ομάδας Σάτεμ.
η ελληνική και η μακεδονική ανήκουν στις Κέντουμ, η ηλυρική ανήκει στις Σάτεμ. Δηλαδή, όπου εμείς έχουμε κάπα, οι ηλυροί είχαν σίγμα. Όπου εμείς έχουμε γ, οι ηλυροί είχαν ζήτα, όπως και οι Σλάβοι. Λέμε γινή εμείς, λέμε ζένα οι Σλάβοι, στη θέση του γάου έχουν ζήτα. Λέμε κλαίος εμείς, λέμε σλόβο οι Σλάβοι. Λέμε κλητός εμείς, ένδοξος, λένε σρουτάς οι Ινδοί, έχουν κάπα. Έτσι και οι Ινδοί ανήκουν στις γλώσσες Σάτεμ. Τι σημαίνει Σάτεμ και Κέντουμ? Το Κέντουμ είναι το λατινικό 100. Και στις γλώσσες Κέντουμ είναι εκείνες οι γλώσσες που κρατούν το κάπα το ενδοευρωπαϊκό και το γ ή το γ. Το κρατούν. Κέντουμ. Να το το κάπα. 100 εμείς, να το το κάπα. Σάτεμ είναι οι γλώσσες που έκαναν το κάπα σίγμα και το γ ζ. Σάτεμ ή σάταμ στα ινδικά. Το κάπα έγινε, ήταν κάταμ και μετά σάταμ, είναι το ίδιο το 100. Σε αυτές τις γλώσσες σάταμ, σάτεμ ανήκουν η ηλυρική, η θρακική, η σλαβική, η αρμενική, η ινδική, ανήκουν σε αυτές τις γλώσσες. Έχει μια τεράστια διαφορά από την ελληνική και από τις γλώσσες Κέντουμ. Κατά τα άλλα, η ηλυρική γλώσσα από τα ευρήματα που έχουμε είναι μια ινδοευρωπαϊκή γλώσσα με όλα τα συν και τα πλην και τα γνωρίσματα των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Θα ακούσουμε την τελευταία σύντομη ερώτηση. Κύριε Τσολάκη, τονίσατε το πόσο καλή δουλειά κάνουν οι Βούλγαροι επιστήμονες προκειμένου να προωθήσουν τα συμφέροντά τους και τις βλέψεις τους προς το Αιγαίο. Και αναφερθήκατε στον Γεώργιεφ και στον Καζάροφ. Συνεχίζουν με κάποιον άλλον επίσης, και θα κάνω την ερώτησή μου, με τον Φολ, ο οποίος χρησιμοποιεί αντί των Μακεδόνων τους Φράκες για να επιτύχουν την κάθοδο στο Αιγαίο, όχι μέσω της Μακεδονίας, αλλά μέσω της Θράκης. Το ερώτημά μου είναι, τι κάνουμε εμείς, το θέσατε κι εσείς. Τονίσατε την ολιγορία και την αδιαφορία του Αθηναϊκού Κέντρου. Τι κάνει η συμπρωτεύουσα, τι κάνουν τα δύο ιδρύματα, η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και το ΙΜΧΑ, το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Έμου. Συγγράφουν βιβλία σχετικά για ενημέρωση και κυρίως και ημών των Ελλήνων αλλά και των ξένων, γιατί οι Βούλγαροι κάνουν χρυσή δουλειά. Αυτός ο Φόλ που σας είπα, που ανέφερα, διοργανώνει εκθέσεις για τον πολιτισμό της Θράκης και εξέδωσε ένα βιβλίο στα γερμανικά, το Χρυσό Βασίλειο, η γη του Ορφέα. Τον Ορφέα τον έχουμε εμείς εδώ στην... από εδώ ξεκίνησε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ιστορικών, από την Πιερία, από τα Λίβυθρα και έπειτα στο Παγκαίο και έπειτα στο Βορρά. Εμείς τι κάνουμε, τα δύο αυτά ιδρύματα με ενδιαφέρει αν κάνουν κάποια σχετική δουλειά. Και μια δεύτερη ερώτηση, κατά πόσο επηρεάστηκε η γλώσσα των Μακεδόνων ή μάλλον η διάλεκτος των Μακεδόνων από την θρακοφρυγική γλώσσα, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις μαρτυρίες ιστορικών του Εκατέου, του Μιλίσιου, του Ηροδότου, του Στράβωνα, του Παυσανία, εδώ στη Μακεδονία οι Μακεδόνες ήταν σύνικοι με πολυπληθέσσερα θρακικά φύλλα. Επηρεάστηκε καθόλου, γιατί αυτό που αναφέρεται για τα τρία αυτά σύμφωνα παρατηρείται και στην θρακική διάλεκτο. Ευχαριστώ. Ναι, ναι. Οι Θράκες για τους οποίους μιλάτε δεν ήταν Μακεδόνες και δεν ήταν Έλληνες εκείνοι οι Θράκες. Ετούτοι οι Θράκες είναι Έλληνες. Εκείνοι οι Θράκες σε ένα μεγάλο ποσοστό αφομοιώθηκαν από τους Έλληνες. Γιατί εδώ πάνω είχαμε τις ελληνικές αποικίες. Αλλά και μετά στα Βυζαντινά χρόνια και πριν τα Ελληνικά στα Ρωμαϊκά
οι Έλληνες αφομοίωσαν τους Θράκες. Οι σημερινοί Θράκες είναι Έλληνες. Έχουν το όνομα των Θρακών. Εκείνοι οι Θράκες όμως, για τους οποίους μιλούμε και οι οποίοι ζουν την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πριν από τον Μέγα Αλέξανδρο, αυτοί οι Θράκες είναι ένας λαός συγγενικός των Ελλήνων, όπως οι Ιλλυριοί, ξαδέρφια ας πούμε των Ελλήνων, αλλά δεν είναι Έλληνες. Και φυσικά αυτοί είχαν πολιτισμό. Ο πολιτισμός τους δέχτηκε επιδράσεις από τον ελληνικό πολιτισμό. Και ο ελληνικός θα δέχτηκε επιδράσεις, δεν είναι δυνατόν, όταν γειτονεύουν οι λαοί, δίνουν και παίρνουν. Όπως δεχτήκαμε επιδράσεις από τους ανατολικούς πολιτισμούς, αλλά επιδράσαμε και εμείς σε όλον τον κόσμο. Οι λαοί δίνουν και παίρνουν. Και αυτό είναι και η γοητεία και ο προορισμός του κόσμου, οι πολιτισμοί να διασταυρώνονται, να υπέρχονται αυτές οι επιγαμίες των πολιτισμών που είναι προς όφελος της ανθρωπότητας. Οι Θράκες ανήκουν και αυτοί, όπως οι Ιλλυριοί, στις γλώσσες Σάτεμ. Αυτός ο Βούλγαρος δεν νομίζω ότι επιμένει. Σήμερα δεν επιμένουν οι Βούλγαροι. Οι Βούλγαροι το δέχονται ότι οι Ιλλυριοί, ότι οι Μακεδόνες δεν ήταν Ιλλυροί. Όπως δέχονται ότι οι Σκοπιανοί έχουν βουλγαρική καταγωγή και είναι Σλάβοι. Δεν μας δημιουργούν σήμερα προβλήματα οι Βούλγαροι. Οι Σκοπιανοί δημιουργούν το πρόβλημα και οι επιστήμονες του κόσμου έχουν καταθέσει τα όπλα και έχουν αποδεχτεί τις θέσεις τις οποίες προσπάθησα να σας παρουσιάσω λίγο πριν. Η έξαψη προέρχεται από τους πολιτικούς και από αυτόν τον νεαρό πρωθυπουργό των Σκοπίων, ο οποίος άλλους σκοπούς θέλει να υπηρετήσει. Φανατίζει τον κόσμο για να εκλέγεται, πουλάει πατριωτισμό, είναι ένας εθνοκάπηλος, ασεβεί προς τον πολιτισμό, ασεβεί προς τους γείτονες κλπ. Είναι ένα ανώριμο παιδί, το οποίο ενδέχεται να κατευθύνεται από την Αμερική, όπου και σπούδασε και από την οποία προερχόμενος αναρριχήθηκε σε αυτήν τη θέση. Κανένας σοβαρός επιστήμον δεν μιλάει. Μιλούν ανώριμοι επιστήμονες και ανώριμοι πολιτικοί. Όπως ο Νταούτογλου, ο οποίος είναι πανέξυπνος, είναι όμως ανώριμος. Δεν ορίμασε για να δει μέσα από την παιδεία ποια είναι τα συμφέροντα των λαών και του δικού του λαού. Αυτή από αυτήν την άποψη της ανωριμότητας είναι επικίνδυνη. Δεν μπορεί ένας πολιτικός που χειρίζεται τέτοια θέματα εθνικά να είναι ανώριμος, κάνει κακό. Δεν μπορεί ένας υπουργός παιδείας να είναι ανώριμος, κάνει κακό στην παιδεία. Χρειάζεται οριμότητα, δηλαδή ψυχραιμία, γαλήνη, παιδεία, να δεις και τον άλλον, τον άνθρωπο που είναι στο άλλο έθνος, στην αντίπερα όχθη, όπως βλέπεις το δικό σου. Αυτή είναι η οριμότητα των ανθρώπων της παιδείας. Και εκεί λέμε να στοχεύσουν κάποτε τα σχολιά. Για να βγάλουν αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι θα στήσουν μετά ωραίες αγορές εργασίας για να ζήσει όλος ο κόσμος. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο καθηγητή για την εξαιρετική διάλεξή του. Σας καληνυχτούμε, αφού ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα με θέμα την ελληνική χορτοφαγία. Την 5 Μαρτίου.